Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε σε μια δημόσια ανοιχτή και φιλική συζήτηση γύρω από την Ευρωζώνη και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Τι σημαίνει αυτό? Κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή πριν παρουσιάσω τους καταπληκτικούς μας μιλητές. Λοιπόν, βρισκόμαστε ήδη στον τέταρτο χρόνο της κρίσης της Ευρωζώνης και ουσιαστικά τίθεται πλέον ερωτήματα για το αν μπορεί να βγει η ευρωπαϊκή οικονομία από την κρίση μόνο με τους θεσμούς οι οποίοι έχουν ιδρυθεί και ήδη ξεκινάνε να λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ήδη έχει δημιουργηθεί το περίφημο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με το Six-Pack, το Two-Pack, όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα που και το Fiscal Compact, που στην κοινωνία δεν λένε τίποτα, αλλά θεωρητικά είναι ένας τρόπος λειτουργίας και προστασίας των δημοσιονομικής των κρατών. Όπως υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση και θα τα πούμε σε λίγο αυτά, γιατί υπάρχουν φυσικά αντίθετες απόψεις. Δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης με όσα κεφάλαια διαθέτει αυτή τη στιγμή, κάποιοι λένε ότι είναι λίγα, τέλος πάντων αυτά είναι, και τι μπορεί να κάνει και αν μπορεί να λειτουργήσει. Και τέλος πλέον έχουμε σε λίγο και την περίφημη Τραπεζική Ένωση, η οποία ξεκινάει σε λίγο καιρό με τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας των περιεργητικού των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και ελπίζουμε στα μέσα του 2015 να αρχίσει ο έλεγχος των συστημικών τραπεζών από έναν κεντρικό οργανισμό που είναι και αυτός πάρα πολύ περίπτωτος και υπάρχουν και ζητήματα κατά πόσο μπορεί να χρηματοδοτήσει πιθανά ένα προβλήμα. Ακούν όμως όλοι αυτοί οι νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και μηχανισμοί για να δρομολογήσουν ανάπτυξη και να καταπολεμήσουν την ανεργία και να δώσουν μια διέξοδο στα προβλήματα που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ήδη η συζήτηση έχει ανοίξει. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Ματέο Ρέντσι, έχει καταγγείλει τη σκληρότητα της λιτότητας και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και ζητάει επιμόνως τη χαλάρωση ή την αναθεώρησή του. Αντιστοίχως και η Γαλλία και ο Πρόεδρος Ολλάντ, χωρίς να ζητάει βέβαια αναθεώρηση του συμφώνου, ζητάει πιο ευέλικτες ερμηνείες και δεδομένου ότι και η Γαλλία έχει σοβαρό πρόβλημα ελλείμματος και ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες ότι πριν το 2017 δεν μπορεί να πιάσει το στόχο, το όριο μάλλον, του 3%. Από εκεί και πέρα υπάρχει η γερμανική άποψη, η πολύ γνωστή. Ο Σόιμπλε εδώ και μερικές μέρες προσπαθεί να αντικρούσει όλη αυτή την χειροματολογία, να πει ότι δεν μπορεί να γίνεται με επέκταση οικονομική και με το να ρίξουμε, όπως το λένε, φινά χρήμα στην αγορά, αλλά πρέπει να γίνουν οι περίφημες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί το πρόβλημα, όπως είναι στην οικονομία, λέει ο Σόλτε, ότι δεν είναι demand, αλλά είναι στον χώρο του supply. Τι σημαίνουν αυτά, τα πούμε ελπίζω στη συζήτηση. Και έχουμε και μια αρθογραφία, το γνωστό μας τον κύριο Γκάσμουσεν, ο οποίος μαζί με τον τραπεζίτη, τον Κονέ, είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη επένδυση, δημόσιες επενδύσεις στην Γερμανία ώστε να αναζωογονηθεί δευτερευόμενος και η ευρωπαϊκή οικονομία μέσω ενός κύματος δημοσίων επενδύσεων στην Γερμανία. Και όλα αυτά βέβαια και με τις προκηρύξεις του νέου Προέδρου της Κομισιόν, του Γιούγκερ, ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα επενδυτικό φαντ 300 ή λίγο παραπάνω δισεκατομμυρίων, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση κτλ. Βέβαια σήμερα στις δηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Κατάινεν κατέβασε λίγο το πίκι, ότι δεν θα είναι και λίγα λεφτά, πρέπει να τα βρούμε από αυτά που έχουμε και αρχίσαν πάλι τα μισόλογα και καινούργιο χρήμα είναι δύσκολο. Και τελευταίος αλλά όχι έσχατος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μέσω του Προέδρου Μάριο Ντράγκη εδώ και μερικούς μήνες κάνει μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, απελπισμένη προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας στον ευρωπαϊκό χώρο και αποφυγής του πολύ χαμηλού πληθωρισμού ή του αποπληθωρισμού, ο οποίος δημιουργεί από επενδυτικό κλίμα, μέσω μιας σειράς πολύ χαμηλών επιτοκίων, αρνητικών επιτοκίων, στοχευμένων επενδύσεων κλπ. Και όλα αυτά λοιπόν
θεωρήσαμε ότι καλό είναι να γίνει μια συζήτηση η οποία να μην βρίσκεται στο επίπεδο των τηλεπαραθύρων, γύρω από το μόνο γύρω από το ελληνικό πρόβλημα, και να δούμε να εστιάσουμε κυρίως πώς μπορεί ευρωπαϊκά να βρούμε ή να προτείνουμε ακόμα λύσεις οι οποίες θα μπορεί να δώσουν μια διέξοδο και να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ευκαιρία μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο καθηγητής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης, που έχει και πολύ πρόσφατες ευρωπαϊκές συναντήσεις και πιστεύω να μας πει και κανένα απόρριτο από αυτά που είναι πρόσφατα. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ insider, ο καθηγητής Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος εδώ και χρόνια μετέχει σχεδόν ανελιπώς στη συνεδρία του Γιώργου, είτε με τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών και νομίζω και άτομα και με τον Μη, θα μας τα πει το ίδιο. Επίσης, πολύ γνωστός και φίλος και αρθρογράφος και καθηγητής και γνώστων ευρωπαϊκών και οικονομικών θεμάτων, ο Γιώργος Παπουλάτος, τον καλωσορίζουμε, και βέβαια και ο Νίκος Οξυδάκης, συγγραφέας, μουσιογράφος και άνθρωπος που μελετάει και το κομμάτι της γερμανικής προτεσταντικής αντίληψης, που και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αξίζει ίσως να το συζητήσουμε γύρω από τις διαφορετικές αντιλήψεις στη σχέση με την ηθική στην οικονομία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με έναν κύκλο τοποθετήσεων, ίσως και λόγω της εθνικής θέσης θα δώσω το λόγο και στον κύριο Σταθάκη και συνεχίζουμε στην πρώτη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Γιάννης την κάνει και λίγο χανιώτης, όπως είναι τότε, μια στενή σχέση τελευταία. Υποθέτω γι' αυτό με καλούσε, όχι για τον Άσμουσεν, για τα χανιά που μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, θα πω τρία πράγματα, τρεις κεντρικές ιδέες. Η πρώτη κεντρική ιδέα είναι τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της κρίσης και γιατί αυτά που έκανε εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν ήταν ούτε αρκετά ούτε ικανά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Το δεύτερο, τι συζητάει τώρα και τι κάνει τώρα, με δεδομένο ότι τα προβλήματα είναι τώρα, υποδηλώνουν με σαφήνεια προς τα που κινείται η ευρωπαϊκή οικονομία σε αντίθεση με τις περιοχές του κόσμου. Και το τρίτο, μερικές σκέψεις για το τι μπορεί να αναμένει κανείς ή τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρεις διακριτές φάσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η πρώτη διακριτή φάση είναι το 2009, όταν χαλάρωσε ή ακύρωσε όλους τους βασικούς πυλώνες που αποτελούσαν την ευρωπαϊκή δομή μετά το 1993. Χαλάρωσε, για παράδειγμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είχε τηρηθεί ποτέ έτσι κι αλλιώς, αλλά το 2009 επέτρεψε ελλείμματα σε εθνικό επίπεδο της τάξης του μείον 5%. Το έκανε η Γερμανία, το έκανε η Γαλλία, το έκαναν περισσότερες χώρες. Άρα έχουμε απότομη αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων. Το δεύτερο, χαλάρωσε την έννοια του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτραπεί κυρίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις γαλλικές και τις γερμανικές, να επιδοτούν τα εργοστάσια τους. Σας υπενθυμίζω ότι ήταν μια περίοδος όπου δούλευαν δύο μέρες τη βδομάδα, τρεις μέρες τη βδομάδα, μία μέρα τη βδομάδα, και επιδοτούνται από το κράτος. Και το τρίτο πράγμα που έκανε είναι ότι στήριξε τις τράπεζες. Δηλαδή υπάρχει και απόφαση να δοθούν χρήματα στις τράπεζες προκειμένου να στηριχθεί ο τραπεζικός τομέας. Υπενθυμίζω ότι αυτά τα χρήματα ήταν το πρώτο πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων καλά την Καραμαλή. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη περίοδος είναι όταν η Ελλάδα και στη συνέχεια η Ιρλανδία, Πορτογαλία κτλ. Αποκλείονται από τις αγορές, οπότε τίθεται ένα θέμα μείζων πλέον, δημιουργίας ενός θεσμού, ο οποίος θα αναχρηματοδοτήσει
το δημόσιο χρέος αυτών των οικονομιών. Υπενθυμίζω ότι το χρέος αυτών των χωρών ήταν κλασικά ομόλογα αγοράς, τα οποία έλυγαν στα 7 χρόνια, μεσοσταθμικά. Άρα έχουμε μία μεγάλη αναδιάρθρωση αυτών των χρεών με την ενεργοποίηση ενός καινούργιου μηχανισμού, ο οποίος ήταν ο EFSF και στη συνέχεια. Ταυτόχρονα γίνεται πιο ενεργητική παρέμβαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με την διατήρηση ομολόγων και τίτλων και στήριξη τραπεζικού συστήματος, ειδικά στις χώρες αυτές, με τρόπους που τότε χαρακτηρίστηκαν ανορθόδοξοι γιατί ήταν εκτός των καταστατικών υποχρεώσεων της τράπεζας. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση έχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό, ότι οι χώρες που ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία μπήκαν στην μνημόνια. Με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. Και η τρίτη φάση εγκαινιάζεται με την χρεοκοπία της Κύπρου, όταν για πρώτη φορά, όχι πιθανόν και για τελευταία, γίνεται το αδιανόητο, δηλαδή των χρεοκοπία τράπεζας. Και η ανάγκη να απορρευτούν οι καταθέσεις. Αυτές οι τρεις διαδοτικές φάσεις, ενώ φάνηκαν προς στιγμή ότι θα μπορούσαν να διαχειριστούν κάθε δεδομένη στιγμή το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο προέρχεται, εκ των πραγμάτων αποδείχθηκαν πολύ λίγες, πολύ καθυστερημένες και τελικά αποτελεσματικές. Η ευρωπαϊκή οικονομία 4 χρόνια μετά είναι η μόνη, το επαναλαμβάνω, η μόνη οικονομία στον κόσμο η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει, δεν βγαίνει από την κρίση. Η ευρωπαϊκή, η αμερικάνικη οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με πολύ θετικού δείγματος ανόδου. Η παγκόσμια οικονομία έγινε στο συν 2, συν 2,5, συν 3, που για την έκταση και το μέγεθος της κρίσης είναι μάλλον εντυπωσιακό. Η Κίνα, η Ιαπωνία και δεκάδες άλλες μεγάλες οικονομίες αντιμετώπισαν την κρίση πολύ πιο αποτελεσματικά. Το συμπέρασμα πάρα πολύ απλό. Η μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας οικονομίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,2, 0,1. Η οποία από 4-5 χρόνια σύρεται και παρασύρεται σε μια κατάσταση χαρακτηριστική στασιμότητας. Άρα το γιατί συμβαίνει αυτό, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εξαιτίας οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ευρώπη δεν υπάρχει αντερμηνία. Σας θυμίζω ότι άλλες χώρες έκαναν τα αυτονόητα μέσα στην κρίση. Τα αυτονόητα ήταν μια μεγάλη επεκτατική νομισματική πολιτική. Αυτό έκανε η Αμερική. Δημιουργία τεράστιων δημοσίων ελλημάτων. Η Αμερική, ο Ομπάμα παρέλαβε 3,5% έλλειμμα του προϋπολογισμού και το πήγε στα 12. Πήρε το χρέος της Αμερικής στο 60 κάτι και το είχε ανεβάσει στο 120 και ούτω καθεξής. Και αυτό έκαναν και άλλες οικονομίες οι οποίες ενεργοποίησαν τα παραδοσιακά εργαλεία νομισματικής, δημοσιονομικής πολιτικής και πολύ ενεργούς στήριξης των τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Τρία χρόνια μετά, το θέμα των τραπεζών στην Αμερική ήταν αντιμετωπιστεί επιτυχώς, δηλαδή το δημόσιο που ήταν χρήματα που έδωσε και πήρε τις μετοχές, τα ανέκτησε με κέρδος, πολύ σημαντικό κέρδος, 40%. Η οικονομία της Αμερικής διατηρεί πολύ σκληρές τάσεις ανόδου, και το περίφημο πρόβλημα του πληθωρισμού είναι ανύπαρκτο, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει θέμα πληθωρισμού σε συνθήκες σαν αυτές λόγω της επεκτατικής πολιτικής ή λόγω του νομίσματος. Και επίσης το περίφημο πρόβλημα του δημόσιου χρέους φαίνεται ότι στην Αμερική αντιμετωπίζεται πλέον μέσα στον χρονικό ορίζοντα που πρέπει ως μη πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα εκπορεύεται στην Ευρώπη από την οικονομική πολιτική που επιλέχθηκε, η οποία οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, η οποία έχει πλέον πολύ ανησυχητικά φαινόμενα. Ανησυχητικό φαινόμενο νούμερο ένα, ο αποπληθωρισμός. Ο αποπληθωρισμός θα εκτινάξει όχι μόνο το δημόσιο και τα ιδιωτικά χρέη,
σε μη βιώσιμες καταστάσεις. Δεύτερον, η επιμονή στην ιδέα των οικονομικών της προσφοράς ακόμα και σήμερα είναι προκλητική, διότι αποδεδειγμένα πλέον τα προβλήματα της προσφοράς, δηλαδή η ψαλίδα παραγωγικότητας και δεκάδες άλλοι δείκτες που μετριούνται, αν συγκριθούν με το Ηνωμένο Πολιτείο, που είναι πιο ανάλογη οικονομία, δείχνει μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας στην Αμερική και στασιμότητα και μείωση στην Ευρώπη. Άρα, ακόμα και οι πιο συμβατικοί δείκτες δείχνουν αυτό το πλήρως αδιέξοδο. Τι πρέπει να γίνει, τρία πράγματα σε αδρές γραμμές. Πρώτον, το σύμφωνο το οποίο συμφωνήθηκε για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξη είναι εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή αφορά κάτι το οποίο αν το εφαρμόσουμε δεν θα οδηγήσει πουθενά, θα οδηγήσει στο μονιμοποίηση ενός μια στασιμότητας αλλά Ιαπωνίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα η αναθεώρηση αυτού του συμφώνου είναι πρωταρχική μέρημνα και των πραγμάτων πλέον επιταχθηκή. Δεύτερον, η νομισματική πολιτική πρέπει να αλλάξει, αλλά έχει φτάσει στα όρια της, δεν έχει άλλο περιθώριο, τι άλλο να κάνει η νομισματική πολιτική. Μπορεί να προσθέσει να αγοράσει χρέος, ομόλογα δηλαδή δημοσίου, μπορεί να γίνει πολύ πιο δραστήρια σε κάποια μερίδα του ιδιωτικού χρέους, αλλά επαναλαμβάνω τι είναι να φτάσει στα όρια της εάν δεν συνοδευτεί από σημαντικές πρωτοβουλίες στα θέματα του δημοσιονομικού, της αναθεώρησης δηλαδή της συνθήκης και της δημιουργίας κανόνων και θεσμών υπό κάτω από τους οποίους θα υπάρξει ενεργητική δημοσιονομική πολιτική. Εκεί εμείς προσθέτουμε και πολλά άλλα πράγματα, την ανάγκη δηλαδή να αλλάξει η σύνθεση των μισθών, να αυξηθούν οι μισθοί σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, να υπάρξουν μεγάλες ανακατατάξεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των εσωτερικού ισοζυγίου ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Και το τρίτο και τελευταίο θέμα είναι μια αναπτυξιακή ατζέντα ευρωπαϊκής κλίμακας, η οποία θα ρυθμίζει και ο ρυθμός, η έκταση και η ένταση των παρεμβάσεων σε αυτή την ατζέντα θα καθορίζεται εκ των πραγμάτων από τη διαδικασία ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτά είναι οι τρεις θεματικές. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Φαντάζομαι στη συζήτηση θα έχουμε χρόνο να δούμε δίωξο λιγότερα, ένα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταθάκη. Να δώσω τώρα τον λόγο στον άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια έχει ακούσει διάφορες επικρίσεις στην Ελλάδα off the record και ξέρει πράγματα που όλοι εμείς οι κοινοί πολίτες τα έχουμε ακούσει στις ανοιχτές και δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο κύριος Πάνος Τσαπλούλου. Γεια σας και καταρχάς να διευκρινίσω ένα πράγμα. Όντως ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Επιβεβαιωμένων για δύο χρόνια. Εκπροσωπούσα τη χώρα στο Euro Working Group και στην ιεψική μου να αναπληρωτή του Συμβουλίου Οικονομικών στο Euro και στο ECOFIN. Αλλά εδώ και τρεις μήνες δεν έχω αυτή τη θέση, οπότε προφανώς ό,τι πω είναι μόνο από φυσικά και μόνο δικές μου σκέψεις. Το δεύτερο, πέρα από την ευχαριστία στο διοργανωτή για την πρόσκληση μου, συνήθως όταν μεταλλούν κάπου, μιλώ για το θέμα για το οποίο μεταλλούν. Και μου φάνηκε πολύ παράξενο, μου φάνηκε πολύ τεχνικό το ζήτημα, γιατί στο μήνυμα του Γιάννη εκεί μου έλεγε έχει ανοίξει συζήτηση για περισσότερη ευελιξία στο σύνθημα με σταθερότητα και ανάπτυξη. Πρέπει να μα πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Οπότε, όλη την ομιλία μου την έχω τιμήσει πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Οπότε, μετά από την εισήγηση του Γιώργου που σταθάκι, μου θα έρθει λίγο σαν να μην κλάει από αυτό. Αν σα δω να χρησιμοποιήσετε πολύ, θα σταματήσω να πω κάποιο ανέκδοτο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από το γενικό πλαίσιο καταρχάς. Είναι ίσως το πράγμα που λέγεται στα αγγλικά tourism, να λέμε αυτό το πράγμα ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα επίτευγμα πάρα πολύ σημαντικό. Για 70 χρόνια, στον χώρο τον οποίο καταλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πολέμους, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ παλιότερα. Είχαμε μια μεγάλη περίοδο στην οποία είχαμε πολύ καλά πολύ καλούς ρυθμούς μεγέθυνσης και γενικά το όλο project
ήταν αυτό το πράγμα που κάπου το παλαιπεί στις κάποιες θέλει. Δηλαδή, προχωράει σαν το ποδήλατο. Όσο κάνεις ποδήλατο, προχωράς όμως θα σταματήσεις. Το βήμα το οποίο θεωρήθηκε κορονοϊός όλη αυτή τη διαδικασία ήταν η Νομισματική Ένωση. Και μάλιστα, θέλουν και κάτι το οποίο έχει αρχίσει να συζητιέται. Ήδη μιλάμε για μια περίπου ευρώ και δύο ταχυτήτων, μια που θα είναι. Αυτή που θα είναι εντός του ευρώ και αυτή που θα είναι εκτός. Αν δούμε την ιστορία γενικά, στην ιστορία έχουν υπάρξει πολλές νομισματικές ενώσεις. Οι ενώσεις οι οποίες επιζήσαμε ήταν οι μοναδικές, ήταν μόνο εκείνες οι οποίες γίνανε και δημοσιονομικές ενώσεις, πολιτικές και δημοσιονομικές ενώσεις. Αυτό, οπότε, με την άποψη, και μάλιστα αν δούμε στις περισσότερες περιπτώσεις, προηγήθηκε η Οικονομική Ένωση και ακολούθησε η Νομισματική Ένωση. Στην Ευρώπη δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε από τα νομισματικά και ουσιαστικά αυτό το πράγμα το οποίο προσπάθησε να γίνει ήταν να μπουν κάποιοι κοινοί κανόνες οι οποίοι θα ήταν κάτι σαν υποκατάστατο της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κανόνες που μπήκαν ήταν αυτό που έχει το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το λέμε στην Ελλάδα, και τον Growth. Στην πραγματικότητα είναι σύμφωνο σταθερότητας και μεγέθυνσης, αν υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των δύο αυτών όρων. Τώρα, αν είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της κρίσης, ίσως και πολύ βιαστικά μπήκαμε σε διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν σχέση με οικονομική ένωση και κάποιοι πηγαίνουν και προς την κατεύθυνση που αργότερα να πάμε και προς κάποιες μορφές δημοσιονομική ένωση. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Χρυσοδίκη στην αρχή, το ΠΑΚ, six-pack, το σύγχρονο. Το fiscal compact, ο δημοσιονομικό κανόνα, το λέμε. Όπως επίσης και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι ακριβώς αυτής της μορφής, είναι ο ESM, που ουσιαστικά καλείται να παίξει το ρόλο κάποιου ευρωπαϊκού διεθνούς νομισματικού ταμείου, με ενδεχόμενο να καλύπτει και το τραπεζικό ταμείο. Όπως επίσης και πάρα πολύ σημαντικό, όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με την Τραπεζική Ένωση. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει είναι κάποιας μορφής, ακριβώς αυτό το πράγμα που είναι δράση μέχρι μηχανισμός ο οποίος μεταφέρει σπόρων, αλλά το οποίο υπάρχει μια σύγχυση στην Ελλάδα. Όταν θα γίνει αυτός ο μηχανισμός, είναι αποκλειστικά και μόνο για την κοινωνική πολιτική. Δεν πρόκειται να είναι κάποιο πράγμα το οποίο μόνο να μας δίνει κάποια άλλη αυτοκρίνητα. Και εμείς σε κάποιες φάσεις θα χρειαστεί να δώσουμε προς την κοινωνία. Και το δεύτερο πράγμα που λέμε είναι το ευρωμόλογο. Τα οποία αυτά νομίζω ότι θα είναι το τέλος της διαδικασίας που έχει σχεδιάσει. Όπως παλαιοποιείται, το βασικό το ρόλο ανέλαβε να το παίξει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ουσιαστικά αυτό έγινε με τη συνθήκη του Μάλαστη. Στην πρώτη βερσιόν του 1987 έχει τους δύο περίφημους κανόνες, ώστε να μην έχουν ελλείμματα μεγαλύτερα του προϋπολογισμού, μεγαλύτερα από 3% και να το χρέος να μην ξεπερνάει το 60% ή αν είναι ψηλότερο από το 60% να πηγαίνει αυτοκτονική πορεία. Καταρχάς, έχουν λογική για συγκεκριμένα νούμερα. Η απάντηση είναι ότι όχι. Αλλά σίγουρα έπρεπε να μπει κάποιο νούμερο, γιατί διαφορετικά αυτό δημιουργεί αρκετά μεγάλες στρούτουρα οικονομολόγια και οικονομικότητα. Είναι ουσιαστικά η λογική για να πω στα έθνη, στα οποία μπορεί να πω και το προγράμμα του οποίου ψηλάκι ήταν να αποφύγουν την ασωτεία. Και ήταν η ασωτεία, τα μεγάλα ελλείμματα, και τα μεγάλα ελλείμματα ουσιαστικά είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί ενέργειες μιας χώρας να οδηγήσουν στον τουρισμό σε κάποια άλλη χώρα που έχει κοινό νόμισμα ή και να οδηγήσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος. Αυτός ο περίφημος το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει δύο άξονες, που είναι ο λεγόμενος προληπτικός, τι κάνει ώστε να μην φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο ήταν αυτό το πράγμα που είναι ο διορθωτικός, το corrective, δηλαδή άμα και φτάσεις εκεί, τι χρειάζεται να κάνεις ώστε να το αποφύγεις, να βγεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτά τα μεγάλα αιτήματα. Τώρα, υπάρχουν υποτίθεται συνέπειες για τις χώρες οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες, αν και δυστυχώς αυτό το πράγμα που έγινε οι πρώτες χώρες που αποδείχθηκαν ότι παραβιάζαν τους κανόνες ήταν η Γαλλία και η Γερμανία. Δεν ελήφθη κανένα μέτρο εναντίον τους. Ενώ αντίθετα οι χώρες που ακολούθησαν που ήταν η Πορτογαλία πρώτα και η Ελλάδα πρώτα με την απογραφή από το Σκούφι αντιμετωπίστηκαν με κάποιες συνέπειες. Δεν ήταν δραματικές συνέπειες. Ήταν οι κανόνες αυτοί. Σαν οικονομολόγος εγώ θα σας πω ότι δεν είναι
ξεκίνησε το 2011, στο περίφημο Six-Pack και το 2013 το λεγόμενο Two-Pack. Τώρα, οι κανόνες υποτίθεται ότι αφορούν όλες τις χώρες της Ευρώπης, στην πράξη είναι κανόνες για τις χώρες του Ευρώπη. Δηλαδή, για τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σε γενικές γραμμές, οι θεωρήσεις του Σύνδεσμου έκαναν το σύστημα πιο σφιχτό, δηλαδή να μην είναι ως ενώτερη οικονομική ένωση, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο κριτήριο στον προϋπολογισμό, συζητούνται στα συμβούλια τα διάφορα δυνατό πολιτικό μισό για να πρέπει να ξαναέρθει για τη συζήτηση και το καθεξής. Αλλά παραδόξως έδωσε και μεγαλύτερη ευελιξία. Η ευελιξία είναι κυρίως το πράγμα που λέει ο μεσοπρόθεσμος και ο μεσονομικός στόχος. Αυτός ο στόχος ήταν η πρώτη φορά που οποίος ορίστηκε χρήσιμος ελλείμματος, αλλά συμβόλως κριτικά διαφορετικού ελλείμματος. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν θα το κάνουμε εδώ. Ήταν ο στόχος στον οποίο ήθελε. Για χώρες που είχαν πολύ μεγάλο έλλειμμα, μεγάλο χρέος, το σύστημα και τώρα μεγάλο σε χρόνο χρέος. Σε μια καπιταλιστική οικονομία, σε κάθε οικονομία, κύριε, υπάρχει οικονομική κίνηση. Δεν μπορείς να ζητάς τέτοια πράγματα όταν μια οικονομία βρίσκεται σε άνθηση, όταν μια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Ως άνθρωπο πράγμα που ξέρουμε το κίνηση και μετά, είναι το ότι ουσιαστικά δεν είναι καλές συνθήκες. Όταν η κερή είναι καλή, θα μπορούσε να ξοδέψεις, όταν η κερή θα είναι της μήνης. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο λέει είναι ότι στο μεσοπρόθεσμο ορίζονται τα μέτρα που πρέπει να τρώνε κυβερνήσεις χωρών που είναι πάνω από το 60% ή να τρώνε το χρέος κατά μισή μονάδα το χρόνο. Τώρα, η κοινή επιδίωξη αυτών των αλλαγών ποιο ήταν, ήταν αυτό που είπα προηγουμένως. Να μειώσει το χρέος όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθεση, ώστε να υπάρχει χώρος για επεκτατική πολιτική όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθεση. Όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ο κ. Σαββέκης, πάρα πολλές χώρες στην τέτοια κρίση παραβίασαν αυτό το κανόνα, αλλά οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη βγει από την προβλεπόμενη διαδικασία επιδίωξης. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για χαλάρωση και των ορισμών και των διαδικασιών. Από οικονομική άποψη, όπως είπατε προηγουμένως, αν κάποιος με ρωτούσε σε τι θα έπρεπε να εστιάσουμε, είναι αυτό το πράγμα που προηγουμένως. Όχι σε όρους προγράμματος συμπέκτους, αλλά σε όρους διαρθρωτικού πρωτογενού συσυνισμού, δηλαδή πρωτογενού Έλληνα κοινωνία. Για παράδειγμα, είπε ότι αυτά λαμβάνουν υπόψη στον οικονομικό κύκλο. Πήρε η Ελλάδα είχε πρωτογενέ κοινωνίε να αντιστρέψουν 9,8%. Σε όρους προσαρμοσμένου για τον οικονομικό κύκλο, είχε ένα θερατόδε πρωτογενέ κοινωνίε. Ανάλογα με το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιήσατε με τα ευρωπαϊκά, α για παράδειγμα, είναι στο 7%. Θα πει στο μοντέλο του Ελλάδα είναι 4,8%. Σίγουρα τα νούμερα σε αυτήν την περίπτωση. Εκεί δείχνουν και το μέγεθο τη λιτότητα η οποία επιβλήθηκε. Τώρα, σε γενικέ γραμμέ, η λογική που είπα προηγουμένω, νομίζω ότι μια οικονομική ένωση που δεν έχει δημοσιονομική πολιτική είναι στην ορθή κατεύθυνση. Τώρα, είναι στην ορθή κατεύθυνση με δύο-τρει πολιτικέ του. Πρώτον, μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα σε περίοδους μεγάλης γενικευμένης κρίσης, αλλά θα συμβιώσει. Και δεν το εφαρμόσαν αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι εκλαμβάνοντες που ξέρουν ότι έχουν εφαρμόσει και σε μορφωμένο περιόδους, έπρεπε να πείσει και από πέρα για την αξιοπιστία αυτού του συμφώνου. Και αυτό μπορεί να γίνει σε προβλήματα αργότερα. Το δεύτερο είναι το ότι ορισμένες χώρες για να αποφύγουν το να μπουν στη διαδικασία του δημοτικού ελλείμματος μείωσαν κάποιες δαπάνες, αλλά ποιες δαπάνες μείωσαν και δώσαν και δημοτικές δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει μπορεί να έχει πολύ μεγάλε εκδοχέ από το εξωτερικό και τι οικονομίε. Βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα των χωρών των ίδιων. Κανεί δεν του συμβαίνει όσο τη παιδική σου έχει τι καταναλωτικέ σα δαπάνε. Τώρα, οι οικονομικέ μελέτε φαίνεται να δείχνουν ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα αυτό μπορεί να δουλέψει. Όπω και το προηγούμενο, σε συνθήκε οξία και σε κάποια χαλάρωση, όσο είναι δεδομένη και αυτό ουσιαστικά έχει γίνει. Αυτό σα αναθεωρήσω ότι έχει γίνει. Το πρέπει να αναλαμβάνει υπόψη κυρίω ο ρυθμό μεγέθη, τόσο ο ρυθμό μεγέθη τη οικονομία, το έλεγα και το μεσοπρόθεσμο, ο ρυθμό μεγέθη τη οικονομία, τα ελλείμματα που μπορεί να φύγουν στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δεν λαμβάνουν υπόψη one-off μέτρα, όπω ένα σου για παράδειγμα, για τυποδοποίηση τραπεζών και το καθεξή. Υπάρχει πιο πίσω ένα γενικότερο πρόβλημα, το οποίο αυτό δεν έχει σχέση με το εξωτερικό κανόνα ή όχι. Έχει σχέση με όλες τις χώρες, έχει σχέση με το που του πήρε στα φράξη προηγουμένως, αλλά θα το δούμε την ανάποδη. Το χρέος όλων σχεδόν των αναπτυγμένων χωρών είναι σε ιστορικά πρωτοφανή ψηλά επίπεδα. Ένα. Δεύτερον, η συντριπτική πλειονότητα των
εργαστήριό μας. Κύριες και τη ζούμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα τελείσουν και θα αργότερα να πάρουν συντάξει να μην σήμερα, αν ξεκινάμε από το πολύ μεγάλο έλλειμμα πρότυπε στα πάνω. Γιατί ακόμα, δεν είναι όλο αυτό το πράγμα που πραγματικά καταλαβαίνουμε σήμερα τη συγκίνηση αυτή για παράδειγμα ειδικά. Αν ήμασταν εκτός Ευρώπη για την Ελλάδα, θα πρέπει να το πούμε ότι ο Δήμος Ευρώπης θα ήταν μεγαλύτερα. Δεν είχαμε σταθούν παρακάτω. Εσείς θα αγοράζατε χρέος αν γνωρίζατε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό να μην αποπληρωθεί ή να αποπληρωθεί πιθανότητα. Πρόσω το μάλλον δεν το αγοράζατε. Για να το αγοράζατε, θα συντάγατε πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Αν συντάγατε πάρα πολύ ψηλά επιτόκια, οι επενδύσεις είναι κερδοφόρες. Και όταν γίνονται επενδύσεις, πάει όλη η οικονομία προς τα κάτω. Αυτά, ας τα έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τσακλόγλου για την πολύ αναλυτική παρουσίαση και θα δώσω τον λόγο σε ένα φίλο ο οποίος έζησε την ελληνική κρίση από τα μέσα και πολύ σκληρά και αυτογραφεί και μας δίνει την όλη την εικόνα που υπάρχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς Γιώργος Παγωνιάτος. Ευχαριστώ Γιάννη και είναι ιδιαίτερη χαρά είμαι σε ένα τραπέζι με τέσσερις ανθρώπους που εκτιμώ πολύ. Πού βρισκόμαστε, σε μεγάλο βαθμό υπόθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η κρίση δείχνει να έχει μετακινηθεί από την περιφέρεια προς το κέντρο, υπό την έννοια ότι οι οικονομίες που βρίσκονται στην περιφέρεια δείχνουν τα πρώτα ίχνη ανάκαμψης, οριακής στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, πιο αισθητή στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Η Ισπανία από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι αυτή θα οδηγεί την πορεία της Ευρωζώνης στην ανάπτυξη, ενώ αντιθέτως οι μεγάλες οικονομίες, και εδώ συμπεριλαμβάνω και την Ιταλία, βρίσκονται είτε σε στασιμότητα, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, είτε σε ύφεση όπως η Ιταλία. Αυτή είναι η πρώτη στατική εικόνα. Η δεύτερη προφανώς είναι οι ισορρευτικές επιπτώσεις της ύφεσης στασιμότητας όλου του προηγούμενου διαστήματος, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε φιαλτικά επίπεδα ανεργίας, ιδίως στην περιφέρεια. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι ότι παρουσιάζει πλέον χαρακτηριστικά μιας μακροοικονομικής καθίζησης για το σύνολο της Ευρωζώνης. Αν κοιτάξουμε τη διαδρομή της κρίσης, το είπε ο Γιώργος Σταθάκης, είχαμε δύο φάσεις ύφεσης, στην αρχή της κρίσης και μετά γύρω στο 2011, και πλέον είναι εξαιρετικά πιθανό η οικονομία της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσει και μια τρίτη ευθεσιακή φάση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή επίδοση, αν τη συγκρίνει κανένας με τις αντίστοιχες επιδόσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήδη βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και η προοπτική τους για την επόμενη χρονιά είναι επίσης προοπτική ισχυρής οικονομικής μεγέθυνσης, και με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβλεπα ένα γράφημα πριν από λίγο καιρό που έδειχνε την πορεία οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτές οι δύο γραμμές πήγαιναν μαζί. Μέχρι πριν από δύο χρόνια. Στα δύο χρόνια η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να ανακάμπτει, οι χώρες δηλαδή εκτός του ευρώ, ενώ το ευρώ ξαναμπαίνει σε ύφεση. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η στασιμότητα και η ύφεση οδηγείται πια από τις γενικότερες, από τις ευρύτερες αδυναμίες του οικονομικού μείγματος με το οποίο η Ευρωζώνη αντιμετώπισε την κρίση. Ποιο είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτού του οικονομικού μείγματος? Είναι η παταγώδης αποτυχία της Ευρωζώνης να αντιδράσει με χαρακτηριστικά και με αντίδραση μακροοικονομικά σημαντική, δηλαδή να αντιδράσει ως μια ενιαία οικονομία. Να αντιμετωπίσει δηλαδή την κρίση εκτός από την εστίαση στα αναγκαία διαφορετικά χαρακτηριστικά της, εκτός από την εστίαση στην εξισορρόπηση των ελλειμμάτων, να αντιμετωπίσει την κρίση και ως μια κρίση ηφαισιακή. Δηλαδή να αντιδράσει με όρους κενσιανής αναθέμας. Τώρα, σπέδω να σημειώσω, αν κάποιος βγάλει το συμπέρασμα από αυτό που λέω, ότι άρα η Ελλάδα που βρέθηκε στην κρίση το 2009-2010 θα έπρεπε να εφαρμόσει πολιτική κενσιανής αναθέμασης, δεν είναι αυτό που λέω. Η δυνατότητα μιας οικονομίας που προσγειώνεται σε μια τέτοια κρίση με ένα τεράστιο διπλό έλλειμμα αφήνει πάρα πολύ περιορισμένα περιθώρια. Αυτό που μπορούσαν να κάνουν οι χώρες περιφέρειας ήταν την προσπάθεια της δημοσιονομικής προσαρμογής να την κάνουν λιγότερο εμπροστοβαρός. Να απλωθεί δηλαδή σε λίγο περισσότερα χρόνια. Βεβαίως το πρόβλημα εδώ
ήταν ότι η Ελλάδα μπήκε στην κρίση με ένα τεράστιο πρωτογενές Έλληνα. Άρα αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε για την παράταση αυτής της προσαρμογής το πρωτογενές αυτό έλλειμμα να χρηματοδοτείται από κάποιους, αγορές δεν υπήρχαν, και άρα θα έπρεπε να χρηματοδοτείται το μηχανισμό, άρα από τους άλλους Ευρωπαίους φορολογούμενους, τουλάχιστον με την αίσθηση των εγγυήσεων και των κινδύνων που θα αναλάμβαναν. Άρα θέλω να πω ότι η δυνατότητα διαφοροποίησης ως προς την οικονομική συνταγή που εφαρμόστηκε στην περιφέρεια ήταν αρκετά περιορισμένη. Εκεί που έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα και δεν έγιναν ήταν στο ότι η ύφεση που αναπόφευκτα προέκυψε από την προσαρμογή αυτή με προκυκλικά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια δεν αντισταθμίστηκε από μια αναγκαία αναθέρμανση, από μια αναγκαία επεκτατική πολιτική στις χώρες εκείνες της Ευρωζώνης που είχαν τα περιθώρια να ασκήσουν μια τέτοια πιο επεκτατική πολιτική. Δεν αντισταθμίστηκε δηλαδή από μια επενδυτική τόνωση σε χώρες όπως η Γερμανία και συνολικά στην Ευρωζώνη. Δεν υπήρξε μια μαζική κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για παράδειγμα, που είναι ένα βασικό εργαλείο αναπτυξιακό, ερευνητικό που διαθέτει η Ευρωζώνη και θα έπρεπε να βγουν επιστρατεύσει, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Δεν υπήρξε αντίστοιχη των άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, κινητοποίηση νομισματικής ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά γενναίες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ορθόδοξη και συντηρητική της, ας πούμε, καταγωγή και διαδρομή. Και δεν υπήρξε μια προσπάθεια μιας πιο συμμετρικής κατανομής του κόστους της προσαρμογής. Γιατί κάποιος πρέπει να μπορεί να παράγει ζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εν μέρει το πρόβλημα της ευρωπαϊκής κρίσης της Ευρωζώνης είναι και πρόβλημα ζήτησης. Κάποιος πρέπει να παραγάγει ζήτηση έτσι ώστε να βοηθήσει την ώρα που οι οικονομίες περιφέρειας προσπαθούν να βγουν από την κρίση μέσα από τις εξαγωγές τους, κάποιος να μπορεί να απορροφά αυτές τις εξαγωγές μέσα στην Ευρωζώνη. Και αυτός ο κάποιος δεν υπήρξε. Θέλω να σημειώσω ότι βρισκόμαστε σε μια σημαντική απόκληση από αυτό που οι περισσότερες χώρες που βρέθηκαν σε παρόμοια κρίση επιχείρησαν να κάνουν. Στην Ιαπωνία έχει μείνει γνωστή τα τρία βέλη των Abenomics. Ο Πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε, αντιμέτωπος με μια πολύ μακρά κρίση από πληθωρισμού, παγίδες ρευστότητας στην Ιαπωνική οικονομία. Παρένθεση, υπάρχει μια πολύ σοβαρή απειλή η οικονομία της Ευρωζώνης να δει αυτό το low inflation που έχει σήμερα έναν μέσο πληθωρισμού Ευρωζώνης στα επίπεδα του 0,6 και πιθανόν και μεταβολική τάση να γίνεται αρνητικό. Αυτό είναι μια κατάσταση από την οποία βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα μια οικονομία. Κλείνω την παρένθεση. Η Ιαπωνία λοιπόν αντέδρασε με τα λεγόμενα τρία βέλη. Αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Επεκτατική νομισματική πολιτική, επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα έπρεπε να είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους θα έπρεπε να στηριχθεί η αντίδραση της οικονομίας Ευρωζώνης στην κρίση. Διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στις οικονομίες της περιφέρειας. Η ελληνική οικονομία, η πορτογαλική οικονομία, η ιταλική οικονομία, η γαλλική οικονομία με διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικά πεδία έχουν σοβαρότατα διαφορετικά προβλήματα. Δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν συνθήκες επανόδου σε μια βιώσιμη ανάκαμψη εάν δεν προχωρούσαν ή αν δεν προχωρήσουν στην περίπτωση της Ιταλίας και της Γαλλίας που έχουν κάνει πάρα πολύ λίγα με διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Όποιος λέει ότι αυτή η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ρίχνοντας ρευστότητα, δεν βλέπει την επόμενη μέρα. Ορισμένες από αυτές τις οικονομίες, ιδίως οι οικονομίες περιφέρειας, αντιμετωπίζουν ένα δρυμύτατο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Ορισμένες άλλες οικονομίες, σαν τη Γαλλία, αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικής ανταγωνιστικότητας. Η Γαλλία είναι μια πολύ ανταγωνιστική οικονομία. Η μοναδιαία παραγωγικότητα, η ωραία παραγωγικότητα στην Γαλλία είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ ψηλή. Είναι ψηλότερη από αυτή τη Γερμανία. Το πρόβλημα είναι ότι εργάζονται λιγότερες ώρες, έχουν 35 ώρες. Και επίσης το πρόβλημα είναι ότι έχουν ένα πολύ ακριβό κοινωνικό κράτος, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Έχουν το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη, αλλά οι προοπτικές τους, ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, είναι προβληματικές. Η Γαλλία έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν έχει τις κακές δημογραφικές προοπτικές που έχει η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ένα ακριβό κοινωνικό κράτος και δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές. Και γι' αυτό το λόγο εφαρμόζει μια πολιτική την οποία μπορεί να την κατανοήσει κανένας, ως μια εξαιρετικά υπεύθυνη στάση σε εθνικό επίπεδο. Αποσταθεροποιητική όμως ευρωπαϊκό. Την πολιτική του να πηγαίνει τώρα μέσα στην οικονομική στασιμότητα και
και να στοχεύει στο να παραγάγει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά μετά το 1969. Γιατί, διότι βλέπει ότι έχει μια γυράσκουσα κοινωνία που θα παράγει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό συνταξιούχους που θα χρειάζονται να αντλούν από το κοινωνικό, από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όλο και περισσότερο. Σε μια βάση απασχόλησης που θα συρρυκνώνει. Είναι εξαιρετικά υπεύθυνη στάση αυτή. Μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να την υιοθετήσουμε την ευκολία. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αποσταθεροποιητική για την Ευρωζώνη. Χρειάζεται από τις οικονομίες εκείνες που έχουν περισσότερο χώρο για μανούβρα, χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη λογική αναθέρμανση της ζήτησης. Και κυρίως χρειάζεται αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο. Χρειάζεται μια πολύ δυναμική κινητοποίηση επενδυτικών πόρων. Ακόμα και η ίδια η γερμανική οικονομία, που είχε μια πρόσφατη μελέτη του DIW, του DIV, Ινστιτούτου, το οποίο έδειχνε ότι την τελευταία πενταετία και περισσότερο η Γερμανία έχει χάσει ένα τεράστιο μέρος του παραγωγικού, του επενδυτικού κεφαλαίου. Χρειάζεται μια άμεση επενδυτική τόνωση. Αντίστοιχες μελέτες δείχνουν ότι είναι εντυπωσιακή και δραματική καθίζηση επενδυτική και στις χώρες της περιφέρειας και στην Ευρωζώνη συνολικά. Αυτό είναι μια ευκαιρία μιας γενιάς με τα επιτόκια που υπάρχουν σήμερα, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν για πάρα πολύ καιρό ακόμα, ελπίζω να υπάρχουν μετά από τη διαφαινόμενη πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης. Οι ενδείξεις ενισχύονται ότι τελικά θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αμφίβολα αποτελέσματα θέλω να σημειώσω, διότι πιθανό να είναι πια πολύ λίγο και πολύ αργά, αλλά είναι τεράστια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτά τα χαμηλά επιτόκια για ένα μαζικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα ετοιμάσει την ευρωπαϊκή οικονομία και τις ευρωπαϊκές οικονομίες για τις απαιτήσεις και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό του 21ου αιώνα. Σε υποδομές, σε μεταφορές, στην ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες, σε πεδία στα οποία η ευρωπαϊκή οικονομία θα ήθελε να διεκδικεί την παγκόσμια πρωτιά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι χάνει την παγκόσμια πρωτιά απέναντι στους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Πλέον δεν προέρχονται μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από τις χώρες της Ασίας. Αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία. Και φοβάμαι ότι το πρόγραμμα των 300 δις, το οποίο όπως είπε ο Γιάννης Κουτσομίτης, είναι το πρόγραμμα του πρόεδρου Μουκέ, είναι θετικό και είναι και μακροοικονομικά σημαντικό, είναι περίπου 3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Δεν είναι όμως αρκετό υπό τις συνθήκες αυτές. Κυρίως διότι δεν εκπροσωπεί και καινούργια κεφάλαια, αλλά μια ανακύκλωση πόρων από τα υπάρχοντα. Λοιπόν, βρισκόμαστε, για να συνοψίσω, σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι διατηρήσιμη. Δεν είναι διατηρήσιμη υπό την έννοια ότι υπάρχει μια δυναμική, πλέον πολιτική δυναμική οικονομική στασιμότητας, η οποία είναι πολιτικά εμπεδωμένη και οι ρίζες της είναι η διαφορετική στάθμιση προτιμήσεων, αν θέλετε, εθνικών από πλευράς των κρατών μελών που συγκροτούν την Ευρωζώνη. Είναι διαφορετικά αυτά που χρειάζεται η ιταλική οικονομία σήμερα από αυτά που χρειάζεται η γαλλική οικονομία, από αυτά που χρειάζεται η γερμανική οικονομία. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία σοβαρής απόκλησης εθνικών προτιμήσεων. Και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου τα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρότερα παρά ποτέ. Ναι, μεν ότι ο πρόεδρος Γιουνκέρ προσπαθεί να ενισχύσει θεσμικά και πολιτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι καλά τα πρώτα βήματα επιλογών προσώπων και συμβολικά και ουσιαστικά σε σχέση και με άλλες εναλλακτικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθεί. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα υπερεθνικά όργανα και η υπερεθνική λογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι πιο αδύναμες παρά ποτέ. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο κατήσεις, επικράτησης του διακυβερνητισμού έχουμε μια σημαντική απόκληση εθνικών προτιμήσεων. Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση επομένως η οποία δεν είναι διατηρήσιμη έτσι όπως είναι, από την οποία δεν μπορούμε να επιστρέψουμε, να γυρίσουμε πίσω, διότι το κόστος απεικοδόμησης θα ήταν θηριώδες, καταστροφικό και το κόστος εξόδου, έστω και ενός από αυτή τη διαδικασία, θα ήταν τεράστιο και συλλογικά, αλλά ακόμη περισσότερο ατομικά καταστροφικό. Αλλά είναι σαφές επίσης ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικοί πόροι για να κάνουμε τα επόμενα γενναία βήματα. Δεν θέλω να υποτιμήσω το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έχουν κάνει τεράστια άλματα. Λαμβάνοντας υπόψη τους συνήθεις ρυθμούς με τους οποίους λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, έχουν κάνει βήματα τα οποία θα χρειάζονταν δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι με τους ρυθμούς που εξελίσσεται αυτή η κρίση δεν είναι αρκετά. Και με τους ρυθμούς που εξελίσσεται από επένδυση
και η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την τοξική δυναμική της ανεργίας και της μακροπρόθεσμης ανεργίας και της πτώσης των επιπέδων απασχόλησης, θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, όχι απλώς παραγωγικό, όχι απλώς αναπτυξιακού δυναμικού, αλλά και ένα κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Διότι αρχίζει και μπαίνει στην πολιτική διαδικασία μια γενιά που αισθάνεται προδομένη από το status quo και ταυτίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το status quo. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά επίγον να επέρθει αυτή η σύγκριση των συμφερόντων. Για να κλείσω, δεν είναι καθόλου έξω από τη δυνατότητα να τη φανταστεί κανένας αυτή η σύγκριση συμφερόντων. Αποτυπώνεται στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, στις προτάσεις των τεσσάρων προέδρων, στο πρόγραμμα για τη γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση, του απερχόμενου πρόεδρου Παρόσου, αποτυπώνεται στις προτάσεις για δημοσιονομική, τραπεζική και οικονομική ένωση, και στα τρία αυτά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Πρέπει να πάμε ταχύτερα στην Τραπεζική Ένωση, πρέπει να πάμε ταχύτερα στη δημοσιονομική ενοποίηση, όπως ανέφερε ο Πάνος Σακλόγλου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η λεγόμενη δημοσιονομική ικανότητα, δηλαδή η δυνατότητα ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης, fiscal capacity, που θα λειτουργεί αντικυκλικά σε όποιες χώρες βρίσκονται σε ύφεση, θα τις τροφοδοτεί, έτσι, με κεφάλαια, επενδυτικά κεφάλαια στήριξης και στήριξης της απασχόλησης, όπου υπάρχουν και προτάσεις για ένα νέο σύστημα ασφάλισης απέναντι στην ανεργία. Και αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τις προσπάθειες εθνικής μεταρρύθμισης και δημιουργίας διατηρήσιμων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, που είναι αναγκαία για τη συνύπαρξη στο ευρώ. Λοιπόν, το πρόγραμμα υπάρχει, αλλά χρειάζονται πια πολύ μεγαλύτερα βήματα πολιτικής βούλησης και θα έλεγα και πολιτικής φαντασίας για να μπορέσει η Ευρωζώνη να βαδίσει στην πραγματοποίησή τους. Ευχαριστούμε για τη μακροσκελέστατη συζήτηση στον Γιώργο Παγουλάτοπη. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε διάφορες διαφοροποιήσεις, ουσιαστικά ένα κονσένσους γύρω από το έλλειμμα συγχρονισμένης και συγκροτημένης πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης και ήδη νομίζω ότι δημιουργούνται και από τα επόμενα ερωτήματα που θα πούμε στην κουβέντα αμέσως μετά, αλλά πριν πάω στα ερωτήματα, να δώσω το λόγο στον Νίκο του Ξηδράκη, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει τα δικά του φώτα γύρω από το φιλοσοφικό και το θεολογικό προφίλ της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κουτσομίτη για την πρόσκληση. Μίλησαν επιφανείς οικονομολόγοι και πολιτικολόγοι, οικονομικός επιστήμονας είναι επίσης τόπος η παρουσία τους. Δεν έχω να πω πολλά στα οικονομικά, αλλά έχω να μεταφέρω μερικές εικόνες από το πολιτικό, από τη δημόσια σφαίρα. Μία εικόνα είναι η χθεσινή και σημερινή, οι ουρές φοιτημένων νοικοκυρέων στις τράπεζες να πληρώσουν το φόρο προκειμένου να αποφύγουν την ταχύτερη, να μεταθέσουν τη δίμευση της μικροδιοκτησίας. Ο Τζότης Προκουλέτος υπενήχθηκε στο τέλος της αναλύσεώς του ότι θα υπάρξει κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα ή ότι υπάρχει και βαίνει ογκούμενο. Νομίζω ότι το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα υπάρχει τεράστιο από την επαύριο της κρίσης και στην Ελλάδα μιλάμε πλέον, εγώ το λέω αυτό, ότι μιλάμε για έναν ταχύτατο και βίαιο κοινωνικό μετασχηματισμό. Υπάρχει μια καταστροφή της μεσαίας τάξης, ορατότατη στην Ελλάδα και δευτερευόντως στην Πορτογαλία και την Ισπανία, και τώρα νομίζω ότι απειλείται και στην Ιταλία. Αυτός ο περίφημος Ευρωπαίος μεσαίος άνθρωπος, ο μικροπουζουά, αυτός που έχει ένα μαγαζί για δεύτερη ή τρίτη γενιά, αυτός που πληρονόμησε ένα σπίτι από τους γονείς του και δεν μπορεί να το συντηρήσει, να το υπερασπιστεί, αυτός που δεν μπορεί να υπερασπιστεί πλέον τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής. Ολόκληρες κοινωνίες, η ελληνική κοινωνία, αυτό το μικρομεσαίο θαύμα ή η μικρομεσαία κατάρα, που ξεκινά αδρά όταν ολοκληρώνεται η μεγάλη μετανάστευση του 50-60 και όσοι μένουν εδώ έχουν δουλειά και χτίζουν μια τεράστια Αθήνα με μικροκαμπινέτες και πολυκατοικίες, αυτό ο ανθρωπότυπος καταστρέφεται μέσα σε 4 χρόνια. Και δυστυχώς οι εκτελεστές αυτής της άτυπης πλην υπαρκτής γενοκτονίας είναι Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Με γερμανικό σχέδιο ή με ευρωπαϊκό σχέδιο. Ή με τα σχέδια κάποιων Μπαρόζο, θα το πω λίγο λαϊκιστικά χιδέα, αλλά
εγώ δεν είμαι ακόμη πολιτικός υπεύθυνος, είμαι δημοσιογράφος και μπορώ να μιλάω πιο χήμα. Όπως το λέει ο άνθρωπος του Μπαρόζο, ο Φιλίπ Λεγκρέν, σε ένα βιβλίο που έκανε σουξέ σε αγγλοσαξονικές χώρες και στην Ευρώπη, όλοι αυτοί οι μεγαλώσεις με τον Βρυξέλλο εξαγγελώνουν το μέλλον τους και μια καλή θέση σε μια τράπεζα. Και το είδαμε στην περίπτωση δισεκλεγμένων ηγετών στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Στην περίπτωση του Τόνι Μπλερ και του Γκέρχαρτ Σρέντερ. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Σέβομαι την τεχνογνωσία των καθηγητών και των οικονομολόγων. Σέβομαι τα κουρελάκια σεβασμού των Ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων πολιτών για το ευρωπαϊκό όραμα. Αλλά δυστυχώς, μετά την κρίση του 8, ολοφάνερα, η Ευρώπη δεν έχει συμπολιτική ουσία. Η Ευρώπη παραβιάζει βίαιως την εθνική κυριαρχία και περιφρονεί τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι το μείγμα προκυκλικών ή αντικυκλικών πολιτικών. Το μείγμα ποσοτικής χαλάρωσης ή καλβινισμού του κ. Σόιμπλε. Όταν ο κ. Σόιμπλε στην κατάθεση του προϋπολογισμού του νοσηλευτήριου του Μπούντεσταγκ πριν από μερικές μέρες λέει ότι ό,τι είναι καλό για τη Γερμανία είναι καλό για την Ευρώπη, δεν καταλαβαίνει ότι ξυπνά εφιάλτες στην Ευρώπη. Πολιτικούς εφιάλτες, ανθρωπολογικούς εφιάλτες. Δεν αντιλαμβάνεται την βαρύτητα των λόγων του. Και νομίζω ότι πολλοί από τους επικεφαλείς των Βρυξελών ή και στις μεγάλες εθνικές πρωτεύουσες εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την αυτόνομα κρατήδια της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κακομαθημένων νοικοκυρέων, ωστόσο τι σημαίνει σε αυτή την κοινωνία των κακομαθημένων καταναλωτών να υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Να μην υπάρχει κανένα νοικοκυριό στην Ελλάδα που να μην έχει έναν άνεργο. Αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου εν τη αφελία του, εν τη αφιαλτική αφελία του, ο καθαιρεθής, ο εξευτελιστής Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, υπόσχομαι να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, δεν υπάρχει καν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι το υπόβαθρο οποιασδήποτε συζήτηση για τα νομισματικά, τα δημοσιονομικά, γιατί όλα αυτά γιατί γίνονται. Και δεν μιλάω στους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι μιλάμε ερήμην των κοινωνικών υποκειμένων. Ποιος αφορά η ύφεση, ποιος είναι ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός δείκτης που λαμβάνει υπόψη του μια δημοκρατία, μια πολιτική κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι είναι η ανεργία. Είναι αν μπορεί το πολιτικό υποκείμενο, αυτός που μετέχει στη δημοκρατία και τη συνδιαμορφώνει, έτσι ιδεατά, να εξασφαλίζει τους στοιχειώδεις όρους επιβίωσης και αναπαραγωγής του. Τους στοιχειώδεις όρους εξασφάλισης εργασίας, νοσοκομείου και σχολείου. Όλη η Ευρωπαϊκή Συνθήκη μετά τον πόλεμο και κατεξοχήν στην κρίση 30 ετία στηρίζεται σε αυτή τη συνθήκη. Όλες οι συντηρητικές κυβερνήσεις μετά τον πόλεμο πάνω στα ερείπια της Ευρώπης εφάρμοσαν σοσιαλιστικά προγράμματα. Συντηρητικοί έφτιαξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία. Και δεν ήταν σοσιαλιστής ο Αντενάουερ ή ο Ντεγκόλ που ονειρεύτηκαν ισχυρές νασιών και ισχυρά κράτη τα οποία παρήγαγαν τούτο και σχεδίαζαν πολιτική. Βεβαίως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου με την ισχυρότατη συνέργεια και παραγωγή πολιτικής σκέψης από το Ευρωπαϊκό Ιερατείο το κυρίαρχο δόγμα είναι δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει εθνός κράτος, υπάρχουν αγορές και όχι μόνο αγορές, υπάρχουν πανίσχυρες εταιρείες οι οποίες νοθεύουν ακόμη και την ελευθερία των αγορών, εξαγοράζουν πολιτικούς και καλυβαλίζουν κοινωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι ας ξαναδούμε την βάση της πολιτικής που είναι οι άνθρωποι, που είναι οι κοινωνίες. Στην Ελλάδα αυτό ζούμε τώρα. Όταν λέμε ότι αρχίζει η ανάταξη στην Ελλάδα, πρέπει να μπορούμε να το πούμε αντικρίζοντας στα μάτια 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μετρημένους, χώρια τους εκατοντάδες χιλιάδες κρυμμένους ανέργους, κατεστραμμένους ελεύθεροι επαγγελματίες και τους δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι μετρημένοι με πολύ συντηρητικούς αριθμούς οι Έλληνες στην Γερμανία.
υπάρχουν περιοχές όπου οι γιατροί είναι όπως οι Ινδοί γιατροί, ας πούμε, στα Νέα Υόρκη, στη Βρετανία, είναι οι Έλληνες γιατροί. Τι κάνει η Ελλάδα δηλαδή, πώς θα σωθεί. Έχουμε δύο μείζονες κύκλους μετανάστευσης, ένα στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα στα μέσα του 20ου αιώνα και έχουμε έναν τρίτο κύκλο μετανάστευσης, αλλά με εντελώς διαφορετικούς όρους. Μετανάστευσης, brain drain, εκλεκτού εργατικού, στελεχικού δυναμικού σε υπέδαφος ραγδαίου δημογραφικού μαγαζμού. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με την ακμαία οικονομικά αλλά δημογραφικά μαραμένη η Γερμανία ή με την δημογραφικά ακμαία αλλά διαρθρωτικά κουρασμένη Γαλλία, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα πειράσει. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή για να είναι ένα έθνος που μέσα σε 20-30 χρόνια δεν θα μπορεί να θα έχει πρόβλημα ύπαρξης. Πρόβλημα υπεράσπισης του εδάφους της, πρόβλημα υπεράσπισης της δημοκρατίας. Θα περιμένουμε πότε θα αλλάξει το μείγμα προκυκλικών και αντικυκλικών πολιτικών στις Βρυξέλλες και στη Φραγκφούρτη. Νομίζω ότι ο χρόνος κυλάει εντελώς διαφορετικά πια για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για ποια Ευρώπη. Κυλάει διαφορετικά για την Πορτογαλία, διαφορετικά για την Ιρλανδία, διαφορετικά για την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία. Η Φιλανδία τρέμει μη τυχόν και έρθει αντιμέτωπη με τους Ρώσους. Και όλο αυτό η γεωοικονομική και γεωπολιτική υποκρισία που χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες από το ξέσπασμα της κρίσης μέχρι τα Ιταμά Μπέιλιν στην Κύπρο και τους εκβιασμούς της Ελλάδος, διότι στην Ελλάδα δεν άργησαν απλώς οι μηχανισμοί, άργησαν επίτηδες οι μηχανισμοί. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ρέντσι και διάφοροι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί είπαν ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθούν οι γερμανικές τράπεζες. Αυτό υπάρχει ως γεγονός στη σκέψη μας. Ότι έγινε ένα τεράστιο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό παιχνίδι. Και δεν φταίνε οι ξένοι για τα χάλια της Ελλάδας. Δεν υποστηρίζω αυτό. Αλλά ως ιονία αυτόνομη επαρχία που ήταν πάντα στην Ευρώπη η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή σφαγιάστηκε ως αποικία. Και αποικιοποιείται αυτή τη στιγμή. Ακόμη και η περίφημη ανάπτυξη, ο κύριος Σόιν δεν φιλοδοξεί να την κάνει συνεισφέροντας 100 εκατομμύρια ευρώ σε ένα αναπτυξιακό ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο. Ποιος θα ορίσει πώς θα γίνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα? Είναι κυρίαρχο κράτος η Ελλάδα? Έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τις ζωές τους και τα όνειρά τους οι Έλληνες? Μπορούν να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους? Και αν θέλουν η ανάπτυξή τους να είναι στο βρόντο, ας το κάνουν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία? Πώς ο κύριος Σόιμπλε θα ορίσει την ανάπτυξη της Ελλάδος? Έχει ονειρευτεί ότι με την ευκαιρία της καταχρέωσης και με εργαλείο το χρέος και με αφορμή διάφορους ανίκανους πολιτικούς η Ελλάδα είναι μια χαρά αποικία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πολιτικά προβλήματα και αυτά θα πρέπει να συζητηθούν. Αν η ελληνική δημοκρατία εξακολουθεί να αξιώνει ότι δήθεν είναι κυρίαρχο κράτος και ότι ο λαός έχει κάποιο λόγο πάνω στους όρους επιβίωσης και αναπαραγωγής του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο, πραγματικά πολύ δυνατή τοποθέτηση και μας φέρνει στον πρώτο κύκλο ερωτήσεων και νομίζω με πολλές αφορμές από την ομιλία σου. Βλέπουμε τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη που ουσιαστικά να γιγαντώνονται τα κινήματα τα αντιευρωπαϊκά είτε της λαϊκιστικής ακροδεξιάς είτε της αριστεράς. Αυτή τη στιγμή στα μάτια πολλών νέων το ευρωπαϊκό όνομα είναι συμφασμένο σε μεγάλο βαθμό με κρίση, με ύφεση και με ανεργία. Το πολιτικό έλλειμμα σαφέστατα βοήθησε σε αυτό το φαινόμενο. Πώς μπορεί αυτή τη στιγμή η πολιτική τάξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό όραμα για την νεολαία ώστε να μπορέσει να γίνει πιο συλλεκτική αυτή η Ήπειρος και να μπορέσει να βγει έχοντας μαζί της αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε αυτή την κρίση? Πάμε να την γνώση. Λοιπόν, η συνοπτική απάντηση είναι δεν ξέρω, οπότε λάσω με αυτό όμως το περαιτέρω. Η κεντρική ιδέα παραμένει.
κάνει η Ευρώπη συμμερίζει με αυτά που υπόθηκαν για το παρελθόν. Ήταν μια πολύ ισχυρή ιδέα ακριβώς επειδή επί 50 χρόνια δεν διασφάλισε μόνο την ειρήνη. Διασφάλισε τη σύγκληση οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτική στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα. Οπότε είχε ισχυρό ιδεολογικό και πολιτικό στοιχείο γύρω από το οποίο υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά υπήρχε βασικό συνεχτικό συστό. Μετά το 1990 αυτό δεν ισχύει πια. Ο κανόνας είναι τα σκληρά οικονομικά της απόκλησης, της αποδυνάμωσης όλου αυτού του συστήματος, το οποίο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διασφάλιζε αυτούς τους κανόνες. Άρα από εκεί εκπορεύεται η κρίση και ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή ιδέα ήταν γύρω από κοινωνικούς μηχανισμούς πολύ ισχυρής κοινωνικής συνοχής. Αυτή βρέθηκαν στο επίκεντρο προφανώς της διάρκειας εθνικό επίπεδο. Άρα η αναβίωση του ευρωπαϊκού οράματος εισαγωγικά υπό τις συνθήκες αυτές φαντάζει λίγο αντιφατική έως παράλογη. Εκτός αν ξεφύγουμε από το στεγνό οικονομισμό και την ηθική των δεν πρόκειται να πληρώσει κανείς Ευρωπαίος για κανέναν άλλο κανένα ευρώ και ότι οι λύσεις στα οικονομικά προβλήματα είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό κάθε χώρας γιατί αυτή είναι η στρατηγική. Υπό αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς για ανασύσταση ενός οράματος τουλάχιστον έτσι όπως λειτουργούσε στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά η ευρωπαϊκή ιδέα παραμένει πολύ ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή και αξεπέραστη σε πολλά επίπεδα. Υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει αυτό το ζήτημα και επιστρέφω στο πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να διαφωνήσω στεναρά με τον Νίκο Ξηδάκη, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ, αλλά έχω πολύ ισχυρή σειρά αντίθετη άποψη από αυτά που είπα. Νομίζω ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να αναζητήσουμε τη λύση σε αυτή την κρίση σε μια λογική επιστροφής από την κάθε χώρα στο καταφύγιο μιας υποτιθέμενης και εντελώς ψευδεπίγραφης εθνικής αυτονομίας ή εθνικής αυτάρκειας. Αυτή δεν υπάρχει. Από τη λογική του Νίκου του Ξηδάκη απουσιάζουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει μόνο η Ευρώπη ως ο παράγοντας που επιφέρει με κάποιο σαντισμό, υποθέτω, τον πόνο και την καταστροφή στις αδύναμες κοινωνίες. Απουσιάζει η λογική της παγκόσμιας ανταγωνιστικής πρόκλησης. Απουσιάζει η δυναμική και η δυνατότητα διατήρησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Για ένα πράγμα έχει δίκιο, κυρία Μέρκελ, δεν θα το πω με πολλά πράγματα από αυτά, αλλά για να έχει δίκιο. Χρησιμοποιεί έναν αριθμό. Λέει ότι η Ευρώπη είναι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 20% νομίζω της παγκόσμιας οικονομίας και το 50% σχεδόν των παγκόσμιων κοινωνικών δαπανών. Λοιπόν, αυτά τα τρία μαζί δεν μπορούν να συμπάξουν. Έτσι, και η δυναμική είναι σαφέστατα μια δυναμική αποδυνάμωση. Λοιπόν, αν δεν δώσουμε μια έντιμη απάντηση στο ερώτημα αυτό, πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο, γιατί έχει φτάσει ένα απλό βιβλίο, στο οποίο λέει ότι αυτό που ζούμε τα τελευταία 50-60 χρόνια είναι πιθανότατα μια παρένθεση, μια απόκληση στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή, στην δυτική ανθρώπινη ιστορία. Μια απόκληση η οποία μείωση των ανισοτήτων και διεύρυνση του πλούτου και της ευημερίας μέσα από ενεργά κοινωνικά κράτη και δημοκρατική συμμετοχή, η οποία πιθανότατα είναι το αποτέλεσμα συνθηκών που ποτέ ξανά δεν θα επαναληφθούν. Δηλαδή της μεταπολιτικής ανασυγκρότησης και ενός δημογραφικού περιβάλλοντος εξαιρετικά ευνοϊκού. Της γενιάς των baby boomers που άρχισε να παράγεται μαζικά μέσα από τα ελίδια του πολέμου. Και της έλλειψης παγκόσμιου ανταγωνισμού, διότι ζούσαμε σε έναν κόσμο διπολικό και του περιβάλλοντος του Bretton Woods των κεφαλαιακών περιορισμών. Όλα αυτά τα πράγματα εκλείπουν. Είμαστε σε ένα σύστημα παγκόσμιου ανταγωνισμού, στο οποίο τα κεκτημένα αυτά για τα οποία μίλησε ο κ. Ξηδάκης και το μοντέλο αυτό
της ελληνικής μεσαίας τάξης, που είναι ακριβώς το ίδιο για την ιταλική μεσαία τάξη, για την γαλλική, για την ισπανική, για την πορτογαλική. Δεν έχουμε καμία απολύτως πρωτοτυπία σε αυτό. Η ανάγκη και η απόγνωση στην προσπάθεια να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα των μεσαίων στρωμάτων είναι κοινή σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Και η προσπάθεια να προστατεύσουν το κοινωνικό τους μοντέλο. Αυτό που διαφέρει όμως είναι οι απαντήσεις που δίνει ο καθένας. Ορισμένοι θεωρούν ότι η λύση σε αυτό είναι επιστροφή στον εθνικισμό. Πολλά από αυτά που μπορεί η ρητορική, να το πω διαφορετικά, της λογικής ότι αυτά που εφαρμόστηκαν στις χώρες της Ευρωζώνης παραβιάζουν την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, είναι ακριβώς η ίδια ρητορική που εφαρμόζει και χρησιμοποιεί το AfD στη Γερμανία, η Le Pen στη Γαλλία. Δεν κάνω παραλληλισμούς, έτσι δεν θα μου χρεώσετε κάτι διαφορετικό, αλλά η λογική του οικονομικού εθνικισμού της δεξιάς και της αριστεράς. Αυτή η λογική λοιπόν δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά, ακόμα κι αν είναι σε μια ισχυρή οικονομία όπως είναι η Γερμανία. Εκεί θα μπορούσε να έχει κάποιες ελπίδες. Μπορώ να καταλάβω το AfD που λέει ότι η λογική μας να συνδέσουμε τις τύχες γερμανικής οικονομίας με τις αδύναμες αντιπαραγωγικές οικονομίες του Νότου είναι λάθος. Έφτασε στα ωριά τους και λέω να κόψουμε τα σκοινιά. Διαφωνώ μαζί σας, μπορώ να την καταλάβω. Αλλά η ίδια λογική σε οικονομίες περιφέρειας, οι οποίες κόβοντας τα σκοινιά θα βρίσκονταν αντιμέτωπες όχι με την Τρόικα, όχι με την Task Force, με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, με τη φυγή κεφαλαίων προς καλύτερους και πιο προσοδοφόρους και πιο ελκυστικούς περιορισμούς και με τις εσωτερικές διαρθρωτικές αδυναμίες ενός μιας δημογραφικής βάσης δίνουσας και μιας δυνατότητας επιβίωσης στην παγκόσμια οικονομία που είναι όλο και πιο αποδυναμούμενη. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική δεν θα έχουμε ευρωπαϊκή, στενότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση στην Ευρωζώνη. Πιθανότατα δεν θα έχουμε ούτε ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση που, όπως στο Λεβιάθαν του Χόμπς, η κατάσταση των πραγμάτων είναι όπου είναι όλοι εναντίον όλων σε μια ζωή που είναι, θα το πω στα αγγλικά γιατί έτσι το θυμάμαι, solitary, brutish, nasty and short. Αρχίζει και από τα πολύ ζεσταίνει η κουβέντα πάρα πολύ. Φυσικά ο Νίκος Οξυδέκης είναι πολύ πιο άξιος να απαντήσει. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο το εξής, ότι ουσιαστικά η απάντηση δεν είναι επιστροφή στον εθνικισμό, αλλά πώς μπορούν οι λαοί του Νότου ή οι λαοί που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέντρα λήψη των αποφάσεων και πώς αυτό μπορεί να έχει αντανάκλαση και στην κοινωνία. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Δεν διαθέτω τη πλαστηριότητα ούτε του κ. Ξηδάκη ούτε του κ. Πομπλάτων. Στον επόμενο από την Πόδια Σανγκούρου. Θα μείνω σε αυτά τα πράγματα που γνωρίζω σαν οικονομολόγος πριν κάνουν το επιλογήσεις. Και να ξεκινήσουμε από την αρχή μας. Είπα προηγουμένως ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το περίφημο project της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ειδικά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι διαμορφώθηκε κάποια μπλοκ ορισμένα αυτή στα τελεία αυτή τη ώρα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατά τη γνώμη μου, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Γιάννης προηγουμένως, αν αυτή η διαδικασία πρόκειται να συνεχιστεί και να μην διαλυθεί η όλη ιστορία, πρέπει αργά ή γρήγορα να πάμε σε φυσικά σε δημοσιονομική ένωση. Πολλοί στην Ελλάδα το θέλουν αυτό το πράγμα. Και εγώ το θέλω προσωπικά. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αυτή η ένωση συνεπάγεται μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Ελλάδα σε άλλα υπερεθνικά κέντρα. Θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Πολλές χώρες θα χάσουμε. Λοιπόν, από αυτήν που βλέπουμε θα φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο. Υποθέτω ότι δεν θα μείνουμε για πάντα σε πρόγραμμα. Για να γυρίσω στο προηγούμενο. Μακροχρόνια ένα πράγμα πρέπει να δούμε και να το δούμε κατάματα. Είναι αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα κοινό πρόβλημα. Μακροχρόνια είναι το πιο δυνατό από όλα. Είναι γυράσκοπες κοινωνίες. Στις γυράσκοπες κοινωνίες είναι δύο πράγματα τα οποία κάποτε πρέπει να κάνουν και σοβαρή συζήτηση. Το πρώτο είναι τη μεταναστευτική πολιτική θέλουμε.
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι να ανεβάσει αυτό το πρόβλημα που το νομολόγιο να είναι το πιο σημαντικό και το κοινωνικό ρυθμό τη οικονομία. Και αυτό το πρόβλημα συμβαίνει γιατί ένα πράγμα για το οποίο τόσο πολύ δεν θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτέ τι περίφημε διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Για να γυρίσω όμω αυτό το κ. Ψηλάκη, γιατί νομίζω ότι ενώ υπάρχουν κομμάτια στα οποία συμφωνώ απολύτω με αυτά τα πράγματα, ήθελα να μείνω σε ένα κομμάτι το οποίο το ανέφερε ο ίδιο, αλλά το πέρασε κατά τη γνώμη μου λίγο απρόσωπο. Μην πάμε να λέμε ότι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για αυτά που κάνουν εδώ. Η Ελλάδα επί 15 χρόνια αναπτυσσόταν με ρυθμό σημαντικά ψηλότερο από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Είχαμε 3,9, είχαμε 2,4, μια μισομονάδα διαφορά έκανε. Στο τέλο αυτή τη διαδικασία, φτάσαμε με δίδυμα ελλείμματα, δίδυμα ελλείμματα λένε οι οικονομολόγοι αυτό που είναι εξωτερικό στου δύο πληρωμών μα και στο δημοσιονομικό μα. Τέτοια είχαν χώρε μόνο όταν βγαίνουν από πόλεμο. Σε τέτοια χάρη ήμασταν. Και κυρίως είχαμε ένα δημοσιονομικό πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό το πόσο καινούργιο έλλειμμα κάνει και κάνει κάτι πρόνο το κράτος μας, ήταν πιστέψου 10,6%. Με 10,6% να ελπίζεις ότι δεν θα περάσει από βαθιά ύφεση, είναι νομίζω θα πει πολύ. Πέταξε όνειρο απαντήλω. Ήταν ανάγκη να είναι τόσο βαθιά όσο πέρασε στην Ελλάδα. Όχι. Εκεί πήραν αρκετά και σε σχεδιασμό πολιτικής και σε διάφορα. Αλλά εκεί που φτάσαμε, φτάσαμε κυρίως από το δικό μας. Και πού θα ξοδεύαμε αυτά τα λεφτά. Είναι φιλονίμως που εγγνώσεις και απόλυτα δίκτυα. Πρέπει να κατανάλωση. Πού είναι κατανάλωση. Τι είδος κατανάλωσης. Αυξήσαμε σημαντικότητα τις κοινωνικές δαπάνες και μπράβο μας. Κοινωνικό κράτος κάναμε. Όχι. Πρόνοιες τα εξοικοδίσεις. Και φτάσαμε. Πολύ λιγότερες από τις πριν. Τώρα νομίζω ότι ένα άτομο που είναι 50 χρόνια και έχει πίστη, δεν μπορώ να το γυρνατήσω στην αγορά εργασίας. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν πρόβλημα σε όλους. Ο παιδί μου παίρνει είναι αυτό το πράγμα το οποίο είχαν τελειώσει. Παντού είναι αυτό. Λοιπόν, για να πω λίγο στα δύο τα προηγούμενα. Εκεί είναι τα πράγματα που ήταν τα ουσιαστικά στοιχεία. Δηλαδή, ένα εξοικειμένο σώμα τώρα που προσπαθούν να κάνουν σε φοβερά δείξω συνθήκες μέσα στην κοινωνία. Κάποια προστασία για τους μακροχρόνια ενέργους. Δεν είχαμε τίποτα. Γιατί δεν είχαμε τίποτα. Ακόμα και στους προηγούμενους καλούς καιρούς, αυτούς που η Ελλάδα είχε το δεύτερο ψηλότερο πρόοδο θέλει στην Ευρώπη μετά την πλατεία, είχαμε την ψηλότερη ενεργεία μόνο στην Ευρώπη. Γιατί δεν είχαμε εκεί. Γιατί είχαμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο προστάτευε τι ανθρώπους σαν και εμένα. Ηλικιωμένους, άντρες και παλιότερες. Γυναίκες και, όπως το λένε, και νέους, στο οποίο το εξόδαλο. Κάναμε τίποτα για να βοηθήσουμε αυτό. Όχι, εσείς πηγαίνετε διαρκώς προς τα χειρότερα. Να πάμε στα άλλα τα πράγματα τα οποία είπε. Πράγματι, φεύγει αυτή τη στιγμή να κάνουμε κεφάλι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δεν τα έφερε και διαφορετικά. Η Ελλάδα έχει κατά μέσο όρο σχεδόν τους διπλάσιους γιατρούς από ό,τι έχει η μέση χώρα του ΟΣΑ. Τι κάναμε εμείς για αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε κι άλλες, πώς το λέμε, διατροφές τελές. Ένα μια πανάκριτη διαδικασία. Πρέπει να μιλήσει με πάπο διέντρο παρεμβέζο. Ένα από το, έναν απόφυγο για να το βρει στην Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση 270. Ήταν όμως τόσο πολύ για την στιγμή. Να διαφέρει και τότε προτάσει στα 45. Τι ήταν λοιπόν αυτό απόλυτα ορθολογικά, έπαιρνε το όνομα του και έφυγε στο εξωτερικό. Τώρα το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Κάναμε τίποτα για να το διορθώσουμε αυτό τότε. Ελάχιστα πράγματα. Είχα ακούσει καμία δύναμη να περιορίσουν τον εαυτό των ελληνικών στο χώρο μα. Όχι. Είχα ακούσει να πάρουμε δίδακα στα πάρκα και πάρουμε κάτω από αυτό το κεφάλαιο πίσω. Κάτι τέτοιο. Αν πιθάρω σε εδώ δεν εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πράγματα λίγο να τα έχουμε υπόψη μα όταν μιλάμε για το τι κάναμε, πώς φτάσαμε, αλλά και το... αυτά είναι πολύ σημαντικά για το σχεδιασμό τι θα κάνουμε παραπέρα. Το τελευταίο το οποίο λέει ο κύριος Ξεντέξης και έχουμε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Το τι ανάπτυξη πρόκειται να κάνουμε θα το κάνουμε εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να έρθει από κανέναν από έξω ή από οτιδήποτε άλλο που θα πάρει. Και για αυτή την ανάπτυξη εδώ χρειάζεται και δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτές εδώ οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που γίναν πολλές, αλλά ξεκινάγαμε από πάρα πολύ χαμηλά, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Και από εκεί και μετά είναι και ορισμένα πράγματα που είναι οριζόντια. Τώρα, από αυτή η άποψη, η οποία μπορεί να αποκολούσει, να διαλέξει το κράτος, είναι η τομή και να κάνουμε επενδύσεις κλπ. Προσωπικά, εγώ είμαι αντισκεπτικός σε αυτό το πράγμα. Στη δεκαετία του 80 το είδαμε αυτό το πράγμα. Με τους περίφημους τομείς, ανατολικές, έτσι, έτσι κλπ. Αυτά όμως ήταν περισσότερο στο μυαλό των σχεδιαστών και όχι κάτι το οποίο το αποκολούσε. Αφήσουμε την αγορά ελεύθερα στην προσοχή. Και νομίζω ότι επιχειρηματικά είναι άλλο τόσο που θα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι που ήμουν τούτος προκλητικός και κομισάρα ελκυστής για να προκαλέσω την απάντηση του Γονταλιαγόλου, μπορώ να ρωτάνε αυτή, για να τον Τζόρτζ την Παγουλά, ο οποίος μάλλον έκανε ένα υπεροπολογισμό του όσων είπα, και τον Πάνο Τζακούλου, ο οποίος της ουσίας απάντησε σε διάφορα τα οποία έθεσα. Εγώ έθεσα μερικές παρατηρήσεις, περιγράφω την κατάσταση. Η πολιτική θα κάνουμε ανάλυση και εφαρμογή πολιτικών. Και επειδή μιλάμε σε ένα μετέχνιο πολιτικό, μιλάμε και έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας αποδραμούσης κυβερνήσεως και μιας επερχομένης, και αναρωτιόμαστε... Μήπως ξέρετε κάτι περισσότερο. Όχι, όχι. Ξέρω αυτό που ξέρουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το ερώτημα όμως και των λίγων δυστυχώς από αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική. Μια άλλη πολιτική και για έναν μια χώρα, μια δημοκρατία που θα λειτουργεί με λίγο περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα. Διότι αυτό ήταν το μήνυμα. Η μεγάλη απώλεια στην τετραετία, πενταετία της κρίσης ήταν το αίσθημα δικαίου και ισότητα. Έχουμε μια έκρηξη των ανισοτήτων, το οποίο τη μετράει γύρω στα. Δεν τη μετράμε εμείς. Ο Σάκη γύρω στα μετράει και αυτά. Δεν είναι τίποτε Greek statistics. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι η ουσία της εκκλήσης και δεν μίλησα επίσης σε καμία φάση της πράγματι σκοπίμως προκλητικής τοποθετήσεώς μου για εθνική απομόνωση. Μίλησα για εθνική κυριαρχία και λαϊκή κυριαρχία. Αν δεν μας αρέσει η εθνική κυριαρχία, αν εμποδίζει την ευημερία των ανθρώπων, ας το αποφασίσουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν δίνουν διάραγε την εθνική του κυριαρχία. Θα ξυπνήσει ο Ραγιάς Καραγκιόζης έναντι του ισχυρού, φτάνει να έχει ένα ξένο κόμμα του, να έχει όμως σχολείο, δρόμο και δουλειά. Στο ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα το οποίο θα αδειάτω κάποιους ειδικούς όρους, νομίζω ότι πολύ δημοκρατικά οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αποφασίσουν. Αλλά όταν στην παρούσα φάση, από το στρες της κρίσης, το ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα αποφάσισε να πει ο καθένας σώσει τον εαυτό του, αυτό ήταν η Γερμανία στην αρχή της κρίσης. Και όταν αυτό μεταφράστηκε στη συνέχεια, όλη η σύγκληση μισού αιώνα μετεβλήθη σε ραγδαία απόκληση και καταστροφή κοινωνικών σχηματισμών, καταστροφή εκεί δηλαδή, και όταν οι περίφημες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες σας επαναλαμβάνουν ως μαντρά, ως μονολόγηση στο ευχή, σαν το «Κύριε ελέησον Ιησού Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλό», ποιες είναι. Ο κύριος Τουρνάρας πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν επικεφαλής του ΓΚΕΤΕ, του ΙΟΔΕ, υπολόγισε ότι να ανοίξουν τα επαγγέλματα με κάποιες παραδοχές θα ανέβει το ΑΕΠ, ξέρω εγώ, 4%. Αυτά είναι αγλούπες. Και ο κύριος Τουρνάρας είναι υπουργό των οικονομικών, μετά και εφάρμοσε επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής. Αλλά όταν επικαλούμαστε μεταρρυθμίσεις στον αέρα, χωρίς να λέμε στους ανθρώπους που καλούνται να τα υποφέρουν, να τα υπομείνουν και να τα ψηφίσουν επιπλέον, τι σημαίνουν αυτές οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ποιο? Εγώ το λέω, σας παρακαλώ, μετά θα το ρωτήσω. Σχολιάστε ό,τι θέλετε. Ρωτάω, είναι γιατί είναι αγλούμπα, ότι αν ανοίξει το επάγγελμα του αυτοδίτη θα ανέβει το ΑΕΠ, έτσι πιστεύω. Ο αυτοδίτη που είσαι στο κελάκι. Αυτά ανοίξανε. Οι κομμωτές ανοίξανε, οι οδοντίατροι επίκειται να ανοίξουν και αμέσως θα πέσουν οι τιμές. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν είναι. Δεν έχω κανένα επιστημονικό. Πολιτικά μιλάω. Η πολιτική δεν είναι επιστήμη. Έτσι πιστεύω. Ούτε η οικονομία είναι επιστήμη. Ας το πούμε οικονομολόγιο. Όχι. Επειδή μιλάμε για ζωές ανθρώπων και για δημοκρατία, ας μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο ελεύθερα και προκλητικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αναλαμβάνω εγώ το. Την ασχήμια. Αυτό είναι. Μα τι να σας πω. Δεν είναι θέμα. Η αρλούμπα είναι μια άσχημη λέξη έτσι κι αλλιώς. Δεν αξιώνει το δίκιο της ή την ακρίβειά της. Αυτό είναι. Είμαστε μητή, άνθρωπα. Ναι. Ακόμη και για αυτό που πολύ προσφυλιώς επεσήμαναν και ο Τζόρτζ Παγουλάτος και ο Πάνος Τζακλόγλου για τη δημογραφική γύρανση και όλες τις
περιπλοκές επί του κοινωνικού κράτους και επί της αναπτύξεως, προσκομίζω και ένα στοιχείο όχι δικό μου, του Λόγη του Λαμπριανίδη προετών 4-5 ετών, την έρευνα για τους overqualified Έλληνες νέους επιστήμονες, οι οποίοι είναι αναντίστοιχοι προς τον ελληνικό παραγωγικό σχηματισμό. Ο ελληνικός παραγωγικός σχηματισμός, ιδίως μετά την δεκαετία του 70 και ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νεόκτοτε, σταμάτησε να έχει οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο για ανάπτυξη, προς ποια κατεύθυνση θα πάει, τίποτε. Ήταν οι τεράστιες εισρωές των κοινωνικών πόρων, η πελατειακότητα και η πιστωτική επέκταση στη δεκαετία του 90 και η κατανάλωση. Ένα παρασιτισμός. Και η άρχουσα ελίτ της Ελλάδος τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, για να μην πω από το τέλος του εμφύλιο, είναι αυτό ο παρασιτισμός των κρατικοδίων των ελεγχών, η οποία έχει φτάσει σε παροξισμό με κολομβιανά χαρακτηριστικά τα τελευταία κάποια χρόνια. Εδώ μιλάμε για πολιτικό πρόβλημα, δεν μιλάμε για φυσικά. Φυσικά μιλάω. Δεν υποστηρίζω ότι αν αυτή η Ελλάδα με τους ολιγάρχες σε επίπεδο των παιχνιδιών είναι το όνειρό μου για το πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Αυτό είναι hard politics και αυτό θα κληθεί να διαχειριστεί και η επόμενη κυβέρνηση. Μας προκαλεί. Λοιπόν, νομίζω ότι η ώρα να μιλήσετε και εσείς οι φίλοι. Ήδη έχω να μας κάνει μια ερώτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά για κάποιο λόγο ασχοληθήκαμε όλοι, τουλάχιστον οι μιλήσαντες ως τώρα, κατά κύριο λόγο με το πώς θα ξοδέψουν τα λεφτά τους οι Γερμανοί. Και είναι η βασική συζήτηση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Διότι αυτά που ο κ. Ξηράκης έχει από το ίδιο για την λαϊκή και εθνική κυριαρχία, σας προφορά την εμπειρία της Ευρώπης, που είχα πιο άμεσα από τους υπουργείους Αγγλώβου, ίσως από όλους υπουργείους στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι Γερμανοί έχουν επίσης την ίδια ακριβώς άποψη για την εθνική και λαϊκή κυριαρχία τους. Ακριβώς αυτή που έχετε και εσείς. Και δεδομένου ότι όλα όσα άκουσα ως πολιτικές λύσεις είναι πώς θα πείσουμε τους Γερμανούς να χρεώσουν παραπάνω λεφτά, πράγμα που σας βεβαιώνω είναι μια μάταιη συζήτηση. Δεν πρόκειται να τους πείσουμε. Δεν πάμε να ολολιγούμε και να σπαταράμε και εμείς και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και όλοι μαζί και χωριστά. Δεν πρόκειται να ξοδέψουν παραπάνω λεφτά. Για ένα πολύ απλό λόγο, δεν τους συμφέρει. Ήμουν πριν από μερικά χρόνια στο Λονδίνο και έπεσα σε έναν εκπρόσωπο των σατανικών αγορών που περιγράφεται. Που είπα στον κύριο Τσακλόγου την νόμη για χθες πριν ξεκινήσει. Ήταν ένας ταξιτζής ο οποίος είχε επενδύσει στην πτώση του ευρώ και στη διάλυσή του. Είχε βάλει λίγα λεφτά, λέει αν βάζω 10 πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 είχε βάλει αυτός και περιμένω θα πάρω 10.000 λίρες. Good bet. Και έλεγε και το κάνω αυτό γιατί με δέχομαι στην Γερμανία να πληρώσω τους νότιους στο τέλος. Αυτό έλεγε ο πρακτικός Ιγγλέζος ταξιτζής που άκουγε, έπαιρνε κούρσες από το City και άκουγε τα χρυσόπεδα των αγορών. Αυτό λοιπόν, αυτή η συζήτηση, εκτός του ότι είναι μάκρη, αφήνει έξω και το πραγματικό πρόβλημα, που είναι ότι η Ευρώπη έχει κρίση, διότι το κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο της δεν είναι διεθνώς ανταγωνιστικό. Οριακά είναι των Γερμανών, οριακά, και καθόλου των υπολείπων. Και εμείς καλούμε τους Γερμανούς να πάψουν να είναι ανταγωνιστικοί και δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό για να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα, τα τεράστια που δημιουργεί η παρούσα πολιτική. Το ευρώ είναι μια θανάσιμη παγίδα, δεν μπορείς να βγεις από αυτήν ποτέ, αλλά άπαξ και είσαι μέσα, σου επιβάλλει κάποιο είδους πολιτική την οποία κανένας αποφασίζει να ασκήσει. Αποτέλεσμα, όλοι πηγαίνουμε ένα κύκλο πιο κάτω. Και αν περιμένουμε ανάπτυξη, δεν ξέρω άκουσα ότι ξεκινάει, σας πληροφορώ ότι η ανάπτυξη είχε ένα πρόδρομο
ένα πρόγραμμα πάντα που είναι οι επενδύσεις. Πρώτα ξεκινάνε οι επενδύσεις και μετά τα υπόλοιπα έπονται. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι οι χαμηλότερες στον κόσμο. Τουλάχιστον τις χώρες που δίνουν στοιχεία. Οι χαμηλότερες στον κόσμο. 12% του ΑΕΠ. Και η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι στα διαφορετικά μαζί με τις χώρες της Αφρικής. Με πάρα τη μικρή βελτίωση που έχει υπάρξει, εξακολουθεί να είναι με χώρες όπως η Ναμίπια, η Βαζιλάνδη και τέτοια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φοβάμαι ότι και στην Ευρώπη και εδώ δεν συζητάμε την πραγματικότητα. Για να το ρωτήσω, μήπως συζητάμε περισσότερο πώς θα κατεβάσουμε εμείς τον πύχη παρά πώς θα τον σηκώσουμε κοινά μαζί όλη η Ευρώπη. Είναι ένα πραγματικό. Ένα πράγμα πρέπει να πούμε. Αυτό καταλάβατε τις υποθετήσεις μας. Δηλαδή αυτό είπα εγώ. Το περί διαφορετικό μεταρρυθμίσεων ότι πρέπει να συνεχίσουμε ήταν το ότι πρέπει να τον αφήσουμε στους Γερμανούς να κατέβουν κάτω. Αυτό ήταν το. Δεν κατάλαβα που πήγε ούτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ένα πράγμα το οποίο είπα, στο οποίο ίσως θα μπορούσατε να το βάλετε αυτό το πράγμα, είναι αυτό το πράγμα που είπα ότι μόνο νομισματική ένωση σκέπη. Χωρίς να γίνει δημοσιονομική ένωση, ή θα διαλυθεί το ευρώ και μετά θα διαλυθεί και η Ευρώπη ολόκληρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα γίνει και το δημοσιονομικό. Αυτό όντως το είπα. Και αυτό το πιστεύω και πίσω. Και πολύ. Σε αυτό εκεί πέρα είναι και ένα κόστος του έφυγε για τους Γερμανούς. Εκεί θα έχουν να πληρώσουν. Όχι όμως αυτά τα θεωρώ τα ποσά, το θεωρώ το transfer union το οποίο συζητάμε αυτό. Εκείνο το πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε εκεί πέρα είναι καταρχάς οπωσδήποτε κάποια κεφάλαια για την κοινωνική πολιτική. Είναι πολύ μεγάλο όσο μας. Και λίγο αργότερα σε αυτό το πράγμα, όσο προχωράει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχει κάποιες μορφές κοινοβόλου. Έχει κόστος αυτό για τη Γερμανία. Η εναλλακτική του να διαλυθεί το ευρώ νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ακριβότερο για τους Γερμανούς. Αλλά δεν είπα αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι τις τοποθετήσεις εγώ που κατάλαβα ήταν σε απρόσθετες. Αυτό δεν είπατε, με τη λέξη. Είπατε σε απρόσθετες βαθμούς. Όλοι είπαν πώς θα πληρώσουν παραπάνω οι Γερμανοί. Εγώ δεν κατάλαβα να λέω αυτό το πράγμα. Διότι, αν μου επιτρέπετε, διότι κάναμε 3-10 συζήτηση μία ώρα για το πώς θα πληρώσουν οι Γερμανοί και είπαμε και τη λέξη διαφορετικές αλλαγές, σαν, πώς το λένε, να εξορκίσουμε το διάβολο. Δεν είπαμε ποιες διαφορετικές αλλαγές και πώς πρέπει να γίνει. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Δεν είναι περίπτωση. Δεν είναι περασπιστό το κύριο Τσακλόπουλο. Διότι δεν είπαμε. Ούτε εγώ είπα ότι η Γερμανία αξίζει παραπάνω. Πάνω κανεί δεν το λέει. Δεν ξέρω ποιο το λέει. Αν το λέει. Εμένα θα με πειράζει να το δώσει. Κάνει να έχει είναι πράγματα που τα λένε όμως οι οικονομολόγοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που το λέει κάποιος πολιτικός επειδή θέλει να γίνει αρεστός με τον ώρα. Το λένε πολύ συντηρητικοί οικονομολόγοι. Δεν υπάρχει. Όλος ο πλανήτης θα έχει πλεονάσματα και τα λίμματα θα είναι στον άλλο γαλαξία. Αλλά για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, ίσως ας πούμε να είσαστε πιο θερμός οπαδός. Είμαι και εγώ υπέρ των μεταρρυθμίσεων, θα γνωρίσουμε ποιες θα είναι αυτές και υπέρ ποιου. Αν είναι μεταρρυθμίσεις για να μπορούν διάφοροι λιγάκες να αγοράζουν πιο εύκολα οικόπεδα, γη και προνόμια να καταργήσουν ακόμη και τον ανταγωνισμό στην αγορά, είμαι εναντίον αυτών των μεταρρυθμίσεων. Σε μένα το λέτε, είναι μάλλον σε λάθος. Όχι, όχι, δεν σας είναι ρητορικά, δεν απευθύνω σε εσάς. Γιατί αυτό που βλέπουμε ως μεταρρυθμίσεις μέχρι στιγμής, υπό την αφόρητη πίεση των εταίρων δανειστών είναι η εκποίηση που πραγματοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πέσει από τα 50 αντίστοιχα υπολογιζόμενα στα 2-3 τα κλείστα και τα ελάχιστα φιλέτα της δημόσιας περιουσίας εκποιούνται προς συγκεκριμένες ολιγάρχες. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα επίσης. Και δεν βλέπω να γίνονται. Όπως είναι πρόβλημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα, δεν είναι.
δεν είναι μόνο ελληνική. Αν είναι τόσο φιλέτα και βγαίνουν με τέτοιες διαδικασίες, γιατί δεν έρχονται κάποιοι άλλοι. Γιατί αλλάζουν οι όρεις στον πραγματισμό. Εγώ θα έχω μια. Μπορώ να ρισκάρω μια πολιτική απάντηση. Ότι είναι σκοπεύοντα όλα. Κανείς δεν έρχεται. Εγώ δεν το είδα να αλλάζει ακόμα. Αυτό εδώ είναι ότι το ζητάει να τα αλλάξει. Όχι. Άλλαξε ο όρος του διαγωνισμό. Μετά η μέση που έφυγαν οι Καταριανοί, άλλαξαν το βαθμό απόδοση του investment. Και εκεί που ήταν 30% των μετοχών και των κερδών, έγινε 30% μετά από 15% IRR. Έτσι. Και γι' αυτό και το κοσμολογικό συνέβη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ρώτησε αυτά τα συγκεκριμένα, κάνει την καταλαβαίνει. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο, αλλά. Yeah, και σε όλα αυτά εδώ τα υπόλοιπα κάνουν. Όλο ακούω για φιλέτα σε πολλά τέτοια πράγματα που δεν έχετε κανένα να ζητήσει. Δεν τρώνε κρέας αυτό. Σε πετσετέρια. Όχι, εγώ είπα τα ελάχιστα πια που υπάρχουν. Δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχουν μεγάλε κρατικέ επιχειρήσει που έχουν κοπηθεί. Άρχισε την δεκαετία του 90 και όταν μπήκαμε στην κρίση δεν υπήρχε τίποτα να κοπηθεί. Υπήρχε ένα σοπά που υπήρχε, τον υπόδρομο που δεν το θέλει κανένα και ένα κομμάτι τη ΔΕΗ. Για το οποίο ακόμη γίνεται συζήτηση ποιο θα πλασαριστεί καλύτερα. Νομίζω ότι μιλούσαμε για ιδιωτικοποιήσεις πάνω σε έναν δημόσιο τομέα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ήταν σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό ήδη ιδιωτικοποιημένοι. Σωστό ή λάθος δεν ξέρω, αλλά αν είχε απόλυση σε 100% θα πέσουν. Ελάχιστα πράγματα με έναν νομοποιηθούν. Και σε καμία περίπτωση όχι και λόγους σε τις εκτιμήσεις ότι θα πουλήσουν αυτά τα πράγματα και θα πάρουν 50 δις. Στην αρχή ο Παπανδρέου είχε μιλήσει για 240 δις είχε τρελάνει κάθε ξένος. Πήραμε 2,9. Αν κάνουμε τις αριθμίσεις, δεν είναι μόνο για αυτοκίνησεις. Έχουμε και ένα τεράστιο ζήτημα με τους κόσμους. Διάβαζα την τοποθέτηση χθες που βλέπω τους Ζανιά σε μια ομιλία του. Ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την απόδοση της δικαιοσύνης και τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης για να μπορέσει να υπάρχει ένα υγιές επιχειρηματικό πλαίσιο. Εκεί πέρα δεν συζητάμε όμως, γιατί εκεί είναι και ένα κλειστό ουσιαστικά κύκλο. Λοιπόν, υπάρχουν παιδεία που μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρέ μεταρρυθμίσει, αλλά δυστυχώ έχουν πέσει στα 3-4 τα οποία δημιουργούν τι κοινωνικέ εντάσει και χάνουμε, πιστεύω, και το δάσο. Αλλά δεν είναι η θέση δική μου να μιλάω, πρέπει να πάρουμε ερωτήσει από του φίλου. Ο κύριο έχει πει εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Γιώργο Μισούλη, είμαι εκτέκταση. Δεν έχω σπουδάσει η τελευταία μου πρακτική απασχόληση ήταν η υπεύθυνο οικονομικών του κόμματο Πειρατών Ελλάδα. Έχω δύο-τρεις γενικές ερωτήσεις και μία ειδική προς τον κύριο Ψηδάκη. Η γενική ερώτηση προς όλους τους ομιλητές είναι, μιλάμε για την έννοια της ανάπτυξης. Κάποια στιγμή ο κύριος Τσακλόγλου είπε, νομίζω, αν ταυτίζεται με την έννοια της ανάπτυξης, μεγέθυνσης, growth, αλλά δεν την ορίζουμε ποτέ. Τι είναι ακριβώς αυτή η ανάπτυξη που θα έρθει και θα λύσει μαχικά όλα μας τα προβλήματα. Να αγοράζουμε, ανάπτυξη είναι η κατανάλωση, η αύξηση της κατανάλωσης, της ζήτησης, δηλαδή να αγοράζουμε ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις και κλιματιστικά από την Κίνα, αυτοκίνητα από τη Γερμανία και αγροτικά προϊόντα από την Αργεντινή. Και εμείς τι θα πουλάμε, λεμόνια και κρεμμύδια. Πειρατικά πράγματα. Πειρατικά. Θα ήθελα λοιπόν, αν μπορεί να οριστεί με λίγο περισσότερη σαφήνεια αυτή η έννοια της ανάπτυξης. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου, ανέφερε ο κύριος Σταθάκης, για την μαύρη τρύπα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την παγκόσμια οικονομία. Αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου, και εκεί μου δημιουργήθηκε μια απορία, για την Ευρώπη μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, με την Κίνα σαν παγκόσμιο εργοστάσιο πλέον προϊόντων και τις υπόλοιπες χώρες καταναλωτές αυτών των προϊόντων, σε τι βαθμό αυτή η συμμετοχή στο παγκόσμιο καταμερισμό των οικονομικών ευθύνεται ίσως κατά ποσοστό και για την κρίση στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά ίσως είναι μια μεταβλητή που θέλουμε να δούμε. Ναι, να κάνω το ερώτημα στον κύριο που με τρώει γλώσσα μου τώρα. Είναι ένα ερώτημα, συνολικό. Έχω λίγο μία σύγχυση, γιατί στα μισά, όπως είπατε, συμφωνώ, στα μισά διαφωνώ. Γιατί υπαξίσαμε το επίπεδο ζωής που είχαμε κατακτήσει τα χρόνια της ευημερίας,
από πού προκύπτει ότι το αξίζαμε και πρέπει να το ανακτήσουμε. Ξέρουμε παράδειγμα ή παραδείγματα πολλών οι οποίες να αλλάξουν τα επαγγέλματά τους και να αγοράσουν ανταγωνισμό και συνθήκες οικονομικής ρευστότητας, δεν μιλάω συνθήκες ασφυξίας οικονομικής όπως είναι σήμερα η χώρα, να οδήγησαν σε αύξηση ανεργίας και να βιώσουν τα παράδειγμα. Αν υπάρχουν τέτοια παράδειγμα. Μια πολύ σκληρή ερώτηση που θα πει ο Σιντάκη. Έκανε κάποιες ρευστότητες. Εγώ θα ρωτήσω, άρα, ποια είναι η σκέψη για το αύριο, ποια είναι η πρόταση για το μέλλον με βάση αυτό το πιστό. Διαμορφώνω τη κατάσταση των μέλλων της δικαιοσύνης και είμαι δικηγόρος. Αναμορφήκατε ότι η δικαιοσύνη θα στέκεται στο ύψος της. Όταν η δικαιοσύνη υπάρχουν, γνωρίζω κάποιους πολυμερούς δικαστές και εισαγγελείς που έχουν προσπαθήσει να φέρουν κάποιο ρυθμό, κάποια απόδοση δικαιοσύνης και έχει πρέπει παρατόμηση. Όταν η δικαιοσύνη δεν αυξάνεται στην Ελλάδα, τι περιμένετε. Μία ερώτηση προς όλους. Ας μην τις μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα οποιονδήποτε να πει την άποψή του πάνω στο ζήτημα της περίφημης μελέτης του ΟΣΑ που αντί για μελέτη στο τέλος έγινε εργαλειοθήκη, δηλαδή έκλεψε το όνομα ενός μεθοδολογικού συγγράμματος και αντικατέστησε τη λογική της έρευνας και της μελέτης. Είναι πρωτοφανές. Σε πρώτη χώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εάν, ρωτώ, το σύνολο της κατάργησης εκατοντάδων συνολικά ρυθμίσεων, κανονιστικών πράξεων, εάν ήταν συντελεστή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Προσέξτε, η μελέτη η οποία δεν συζητώ ότι ήταν δικό σας και αυτά δεν είναι σε άλλο επίπεδο να τα συζητάμε. Η μελέτη ίδια, η οποία ορίζεται ως μελέτη, σε μισή γραμμή μέσα λέει ότι δεν είναι μελέτη. Εάν αυτό είναι μεταρρύθμιση. Δεύτερη, εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή έστω προσωρινά, μπορούμε να στηριχτούμε σε πρακτικές διαφάνειας ή ανοιχτότητας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το έργο που έχουμε στο τεχνό. Έχουμε τεχεί πολλά ερωτήματα, δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω σε όλα. Πολύ δύο πράγματα σε σχέση με κάποια πράγματα που υπόθηκαν. Οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν όταν η οικονομία επιστρέφει σε μια φάση ανάκαμψης και δημιουργίας εισοδημάτων. Μετά την ανάκαμψη θα μπορούν να φανούν τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι αποδίδουν μια χρονική υστέρηση. Δεν είναι προς χρόνια για να δημιουργούν και τέτοια
αντιστάσεις και παίρνουν και χρόνια πολλές φορές για να αποδώσουν. Αλλά, για παράδειγμα, το άνοιγμα του επαγγέλματος του μεταφορέα ή η άρση του περιορισμού, ας πούμε, του να έχει ταξί που θα μπορεί να στεγάσει, να μετακινήσει, να μεταφέρει 8 άτομα, έτσι όπου μια οικογένεια εξαμελή, αντί να έχετε μια οικογένεια που λοιπόν να πάρει 2 ταξί, για παράδειγμα, ή να έχεις μια δυνατότητα να μετακινείς τουρίστες με μεγαλύτερη ευελιξία, σας δίνω ένα τέτοιο παράδειγμα και πλήθος παραδειγμάτων άλλων, ο περιορισμός, καμποτάζ, όλα αυτά, όταν η οικονομία είναι σε καθίζηση, όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει πιστοτική λαβίδα, όταν προφανώς δεν γίνονται αισθητά. Δεν θα δούμε τα αποτελέσματα αυτών, αλλά μόλις η οικονομία πάρει μπρος, το άνοιγμα αυτό θα φανεί. Θα μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να μπουν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας, αντί να περιμένουν τις διαδικασίες της αδειοδότησης και τα τείχη, ας πούμε, των κλειστών επαγγελμάτων να πέσουν. Φυσικά δεν θα πέσουν ποτέ με ενοικία βούληση αυτών που βρίσκονται εντός των λοιπόν. Τότε λοιπόν θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, χωρίς να υπερβάλλω στην αξία των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, γιατί τώρα το να πει κανείς ότι τόση θα είναι η ωφέλεια, πραγματικά μπορεί να πει κανένας ότι είναι κάτι υπερβολή. Όπως και η ωφέλεια της ενιαίας αγοράς όταν κάποιοι επιχείρησαν να την ποσοτικοποιήσουν με το check-in report στη δεκαετία του 80 κτλ. Πιθανόν ποσοτικοποιήθηκε κάτι υπερβολή. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέω είναι εμπειρικά κατανοητό. Ότι όταν υπάρχει αρχής η οικονομία και κινείται ξανά. Υπάρχει και παράδειγμα των ανθρώπων που ήταν σε παρεμβάσει με την οικονομική, οι οποίες γνωρίζουν αυτή τη στιγμή πραγματική ανάκαμψη, όχι ακριβώς ανάπτυξη, ανάκαμψη, ακριβώς κάνουν σαν παλιέγοντα τη οικονομία του και κάνουν διαφορετικέ αλλαγέ. Χωρίς ιδιαίτερα από τα λιθότητα, νομίζω ότι είναι πολλά τα παραδείγματα και πάνω σε απλό που θα μπορέσω να πω περισσότερα. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η βάση για οποιαδήποτε στρατηγική ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της κρίσης περνάει από το να κάνει κάθε χώρα τη δουλειά της. Αυτό αφορά οικονομίες σαν την Ελλάδα. Η Ιταλία, ξέρετε, έχει ταυτόσιμη σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ κακό σύστημα δικαιοσύνης όπως τις καθυστερήσεις της οικονομικής δικαιοσύνης. Η Ιταλία έχει ακόμα χειρότερο. Η Ελλάδα σπρώχνεται να το αλλάξει και λόγω της εξωτερικής πίεσης. Η Ιταλία δεν έχει αυτή την εξωτερική πίεση, αλλά έχει την πίεση της Κομισιόν στα πλαίσια των στόχων μεταρρυθμίσεων. Η Ιταλία, η Ελλάδα έχει ένα άθλιο σύστημα προοδευτικής διοίκησης, στο οποίο έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία θα χρειάζονται δεκαετίες. Η Ιταλία έχει επίσης άθλιο σύστημα προοδευτικής διοίκησης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δούμε πραγματική βελτίωση των οικονομιών αυτών ως προς την δυνατότητά τους να αυξήσουν το δυνητικό προϊόν, ως δυνατότητα να μπουν σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό αφορά όλες τις οικονομίες. Η Γερμανία είναι και αυτή στο στόχαστρο κριτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρονιά οι εκθέσεις της Επιτροπής λένε ότι η Γερμανία πρέπει να ανοίξει τον κλάδο των υπηρεσιών. Έχει και αυτή προστατευμένα επαγγέλματα. Λοιπόν, όλα, αυτό αφορά. Αλλά η Γερμανία όμως έχει ένα πρόβλημα. Όχι, δεν είναι σε πρόβλημα. Δεν εξαρτάται από το πρόβλημα. Όλα. Για προσπαθήστε να είναι δύσκολο πράγμα η Γερμανία. Το πρόβλημα είναι αν αυτά τα προστατευμένα είναι βάρος στην οικονομία. Λοιπόν, στο νότο είναι προφανές ότι είναι βάρος. Ιδίως όταν έχει μια ανεργία αυτών των επιπέδων, είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά είναι και εξαιρετικά σημαντικό για κάτι άλλο. Διότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην κρίση της Ευρωζώνης και θα έλεγα ακόμη περισσότερο στο πρόβλημα βιωσιμότητας του ευρώ, το οποίο ανέφερε και ο Βάνος Ακλόου, περνάει μέσα από μια μεγάλη συμφωνία. Μια μεγάλη συμφωνία, ένα grand bargain, σημαίνει ότι όλοι θα έχουν ένα μέρος κυριαρχίας, αν θέλετε, να καταθέσουν στην Ευρώπη αυτής της κυριαρχίας, που είναι η Ευρώπη της προηγμένης ενοποίησης. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας, για τους λόγους που επιχείρησα να δείξω πριν, κάνουμε όλη την προσπάθεια να προχωρήσουμε σε λύσεις ενοποίησης. Αυτές λοιπόν έχουν θυσίες για όλους. Ο Νότος θυσιάζει αυτονομία στην κατάρτιση των προϋπολογισμών. Πραγματικά είναι μια παραχώρηση ελέγχου στην κατάρτιση δημοσιονομικής εθνικής πολιτικής προϋπολογισμού. Ασφαλώς. Η Γερμανία από την άλλη πλευρά θυσιάζει τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται χωρίς να έχει το δυνητικό βάρος των εγγύσεων και των πιθανών liabilities, ας πούμε, χωρών της περιφέρειας, των οποίων τους κινδύνους φορτώνεται μέσα από μια στενότερη ενοποίηση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
μια Ευρώπη στην οποία θα υπάρχει μια λογική αμοιβαιοποίηση χρεών, στην οποία θα υπάρχει μια δυναμική προς κάποια μορφή ευρωομολόγου, στην οποία θα υπάρχει τραπεζική ένωση που είναι αμοιβαιοποίηση χρεών και ρίσκων, και στην οποία θα υπάρχει δημοσιονομική ικανότητα, fiscal capacity, δημοσιονομική ενοποίηση, αν δεν έχουμε παραχωρήσει ένα μέρος ελέγχου στην εθνική δημοσιονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλώς αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχει πιο ενισχυμένα τα στοιχεία τα υπερεθνικά και όχι τα διακυβερνητικά. Αυτή είναι για μένα η οδός προς τα εμπρός. Και αυτό το Grand Bargain προϋποθέτει, η μεγάλη συμφωνία προϋποθέτει εθνικές μεταρρυθμίσεις που αφορά περισσότερο χώρες σαν εμάς. Προϋποθέτει μια πολιτική που θα έχει μια πιο ευρωπαϊκή λογική, και αυτό αφορά περισσότερο τη Γερμανία όσον αφορά τη δημοσιονομική, την πολιτική, την επενδυτική. Και προϋποθέτει και δημιουργία ισχυρών θεσμικών εργαλείων σε κεντρικό επίπεδο για να μπορούν να λειτουργούν σταθεροποιητικά και να μπορούν να λειτουργούν μειώνοντας, ας πούμε, τους κινδύνους από ασυμμετρικές κρίσεις στο εσωτερικό αυτής της μεγάλης οικονομίας της Ευρωζώνης. Και τέλος, τη δυνατότητα της Ευρωζώνης να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μια νέα οικονομία. Αυτά είχα στο μυαλό μου και σου αδείξα τον Νίκο Κουρσιδάκη, διότι δεν του χρεώνω τη λογική της εθνικής αυτάρκειας, αλλά αυτό που ήθελα να πω στεναρά είναι ότι χωρίς μια λογική μετάβαση από μια παραδοσιακή βεσπαλιανή προσήλωση στην εθνική κυριαρχία σε μια συγκυριαρχία, ευρωπαϊκή συγκυριαρχία, στην οποία το ευρωπαϊκό θα είναι πολύ ισχυρότερο από αυτό που είναι σήμερα. Και αυτή η λογική θα είναι αμοιβαία για όλα τα κράτη. Δεν θα είναι μόνο από την πλευρά του Νότου και οι χώρες του Βορρά θα κρατάνε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά χωρίς αυτή τη λογική δεν υπάρχει μέλλον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι το εθνικό μέλλον των χωρών που απαρτίζουν το ευρώ θα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι έχουν δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα απαντήσει λίγο τώρα που βρήκα ευκαιρία για να μιλήσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα ΟΣΑ, toolkit, απελευθέρωση επαγγελμάτων. Δεν πιστεύω σε τίποτα από αυτά. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι τεχνητές κατασκευές που δεν είναι κανένα περιεχόμενο. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Το αν θα ανοίξουμε τα φαρμακεία για να κάνουμε το φαρμακευτικό κλάδο το λιανεμπόριο στο αγγλικό μοντέλο, Boots, δηλαδή δύο μεγάλα Boots, στη Δανία, είναι μια επιλογή την οποία την κάνουν οι κοινωνίες. Δεν είναι καμιά οικονομική πολιτική. Την αποφασίζουν. Θέλουμε το ένα μοντέλο ή το άλλο. Αυτό είναι. Το αν αποκτά κάποιο το δικαίωμα να ανοίξει 132 φαρμακεία, περί αυτού πρόκειται για αυτήν την ίδια μάχη, είναι μια επιλογή. Το αν οι ιδιοκτήτες ταξί εδώ έξω θα έχουν το μοντέλο του ένα ταξί ο καθένας μας, γιατί θέλουμε να το έχουμε το κλασικό μοντέλο, ή θα ανοίξουμε την αγορά να το κάνουμε, δεν ξέρω τι, είναι επιλογή που κάνει η κοινωνία. Όλα τα άλλα περί του πιο είναι αποδοτικό και τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Διότι σε όλα αυτά οι τιμές είναι ρυθμιζόμενες και τις ρυθμίζουν. Το κράτος τις ρυθμίζει και το ποσοστό κέρδους και τα πάντα. Δεν έχει καμιά λογική ότι απελευθέρωσε αυτή τη φέρνη. Το Γάλλο ήταν ένα καταπληκτικό παράδειγμα τι είναι του ΟΣΑ το Τούρκι. Η Ελλάδα παράγει όλα τα αγροτικά προϊόντα πιο ακριβά. Όλα. Δεν υπάρχει ένα αγροτικό προϊόν που να παράγει πιο φθηνά από άλλες χώρες. Κανένα. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα απελευθερώσουμε τις αγορές για να έρθουν φθηνά για να σταματήσουμε αγροτική παραγωγή. Και είναι αντιφατικό αυτό, διότι δίνουν τη μάχη. Εμείς δεν είπαμε να υπάρχουν οι κανόνες, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ανταγωνιστικό, το εφαρμόζουμε. Και το εφαρμόζαμε επιλεκτικά. Αυτό έλεγε 3 μέρες έως 5 είναι φρέσκο γάλα. Αν το ρίσκεις 3, προστατεύεις την εμπόρια αγορά και επιτρέπεις στους παραγωγούς να πάρουν ακριβό γάλα. Το κάναμε συνειδητά. Πρέπει να το πάμε στις 5 για να ενθαρρύνουμε τις εισαγωγές και να κλείσουμε την εμπόρια παραγωγή γάλα. Οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές το πληρώνουν. Αλλά το αλλά υπάρχει ένα μεγάλο επιχείρημα δικό μου. Δεν έχουν την πιο δυναμική εξαγωγική βιομηχανία για όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει να τη στηρίξουν αυτή την εμπόρια παραγωγή γάλα. Ή δεν θα πάρει στις κόνιες. Δεν απέτρεψε λοιπόν, το επιχείρημά μου είναι πολύ ισχυρό. Δεν απέτρεψε την προστασία της εγχώριας παραγωγής με νόμιμο τρόπο στις 3 μέρες, όχι στις 5 και όχι στις 7 που έρχεται το τουρκική του ΟΣΑ και λέει επιστημονικά στέκει και το Γάλλο στις 7, στέκει. Εγώ θέλω 3 μέρες για να προστατεύω την παραγωγή και να τη διπλασιάσω. Είμαι κάτι 50% του παραγωγή Γάλλου και στην ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω εγχώρια παραγωγή, τι να κάνω. Αυτό είναι ένα θεμητός τρόπος προστασίας πραγμάτων παραγωγικών δικτύων και συστημάτων
χωρίς να παραβιάσεις ακραίους κανόνες αγαπημένης κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να αποδεχτεί κανείς την ακραία εκδοχή, απελευθερώστε τα όλα και θα γίνεται δεν ξέρω τι. Άρα όλα τα συστήματα προστατευμένα, στην Ευρώπη αυτό ισχύει, τι να πω, πάτε στη Γερμανία, όχι ηλεκτρολόγος εκείνε, ούτε για σανσέρ δεν μπορεί να πάρει άδεια, ούτε σούπερ μάρκετ δεν ανοίγει. Θα πάει το πιο σφιχτή και ρυθμισμένη οικονομία. Δεύτερο, η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, δεν κάνει τίποτα για τα πάντα. Δεν πιστεύσα ποτέ σε αυτή τη θεωρία. Η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικού κλάδου και διευθύνσει και του τουρισμού και την αυτιλία και ένα κομμάτι τη βιομηχανία που είναι εξαιρετικό και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι τώρα ότι δεν είμαστε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα, έχουμε ένα κατά και πάλι ένα έργο 5.000 και το έχουμε από τον αέρα και τα δάνεια. Δεν ισχύουν αυτά. Πρέπει να κάνουμε στροφή, πρέπει να στραφούμε στο παραγωγικό μοντέλο μα πιο δυναμικά. Πρέπει να βάλουμε σκληρού περιβαλλοντικού όρου από παντά ω τώρα. Διότι θεωρώ ότι η ιδέα του μνημονίου ότι θα κάνουμε mega projects και μεγάλε αντίστοιχε και ανθρώπου μεγάλε περιοχέ είναι μια τραγελαφική ιδέα, ένα σύμβατο. Άρα πρέπει να στραφούμε σε μοντέλα βιώσιμα, συμβατά με το κλίμα μας, με το περιβάλλον, με τους κοινωνικούς ρυθμίσεις που πρέπει να έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Διάβαζα και έχω συζητήσει πολλές φορές και με τους ξένους γύρω από αυτά. Μου λένε καθυστερεί. Λέω παιδιά, άμα πας να φτιάξει ένα κτίριο στα Χανιά, θες 3 χρόνια να σκάψει αρχαιολογία πρώτα. Τι να κάνουμε, στο Τέξας δεν σκάβει αρχαιολογία. Ούτε στην Ολλανδία σκάβει αρχαιολογία. Δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν να ξεκινά κάποιον να επενδύσει σε ένα κίνητο στα Χανιά και να μην έχει το μυαλό του ότι θα αρχίσω να χτίζω μετά από 3 χρόνια. Στην Ελευθερία του. Το ξέρει ότι 3 χρόνια θα είναι αρχαιολογία μέσα. Όχι, α κάνω. Είναι λογικό να παίρνει 10 χρόνια για να κάνει μια επένδυση. Συμφωνώ και απολύτως και υπαυξάνω. Και όλα αυτά επιδέχονται τεράστιων βελτιώσεων. Το ερώτημα παραμένει. Δεν είναι οι λύσεις μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων, η οποία μεταφέρεται από χώρα σε χώρα, λες και είναι ξέρω τι. Αυτή είναι αστιότητα κατά τη γνώμη μου. Δεν ισχύει πουθενά. Επιμένω ότι δεν εφαρμόστηκε πουθενά, απαντάω στο ερώτημα. Πουθενά δεν εφαρμόστηκε πριν. Σε κάθε οικονομία θα δείτε ότι υπήρξαν διαφορετικού τύπου συμβιβασμοί, διαφορετικού τύπου προσλήψεις αυτής της ατζέντα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η αυτή. Και στην Ελλάδα πέτυχε πλήρως, διότι φέρανε να την εφαρμόσουμε εν καιρό κρίσης, εκεί συμφωνούμε όλοι με τα λόγια, με εξαρτήτως επιχειρήσεων, όπου μεταρρυθμίσει σε περίοδο κρίσης και δεν είναι καμιά μία. Το Άδη στα διάφορα τα οποία έτσι και όπως θέθηκαν διαστήματα. Στο πρώτο που πήρα το ζήτημα είναι ανάπτυξη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι οικονομολόγοι θα συμφωνούσαν αυτό που λέει ο Αμάρτια Σεν, είναι δηλαδή η επάκτηση των δυνατοτήτων τις οποίες έχουμε και σε υλικά αγαπητά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε παλιότερα παρά την κρίση. Και αυτό το πούμε το προηγούμενο, να μπορεί να φάμε λίγο παραπάνω κρέας, είναι σημαντικό πράγμα. Και να μπορείτε να πάτε στο σχολείο, πόσα παιδάκια πηγαίνουν τώρα σχέση με το οποίο πηγαίνουν 30-40 χρόνια πριν, ήταν μεγάλη όσον αφορά από αυτό. Λοιπόν, έχουμε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα που είναι αρκετά. Το τι θα πουλάμε, λοιπόν θα συμφωνήσουμε με τον Γιώργο Σταθάκη. Τις παλιότερες θεωρίες που υπάρχει στα οικονομικά είναι περίπου θεωρία του συγκεκριμένου εκτιμάτου. Ακόμα και σε όλα τα πράγματα, αυτή η γραμμή να είναι πιο παραγωγική από αυτή τη γραμμή, πάλι κερδίζουμε από το να κάνουμε εμπόριο παρόλο που είμαστε σχετικά περισσότερο. Στο λέμε. Παρακάνει η κανή, η κανή, α το πούμε έτσι. Μια από τι τελευταίε δουλειέ που κάναμε στο ΣΟΕ πριν μου φύγω ήταν ακριβώ αυτό το πράγμα που προσπαθήσαμε να διαδοδεύσουμε το αναπτυξιακό που έχει προσπαθεί να μεταφέρει στο οικονομικό. Είχε και ένα κομμάτι που ήταν κλαδικό. Δηλαδή, πώ με σε διάφορε θέσει του γενικού κοινού κατά τη γνώμη του και για ποιο λόγο του αποκομίσουν, υπήρχε σημαντικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρχε ένα αντίθετο μίσο που εντόπισε πέραν του μίσου του κλπ. Ένα πράγμα το οποίο όλε μα βγάλαν με πολύ μεγάλο τρόπο ήταν το δράσο λογιστή. Είμαστε σε ιδιώδη θέση να είμαστε το διαμετά.
αστικό κέντρο για όλη την Ευρώπη αναφορικά της ΦΥΕΚΙΣ. Για παράδειγμα. Υπάρχουν που, αντίθετα από ό,τι υπόθηκε προηγουμένως, υπάρχουν μεγάλα κομμάτια μέσα στο αγροδιατροφικό. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία στα αγροδιατροφικά. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι όλοι οι κλάδοι καταπλούν, δηλαδή αυτό που ο Γιώργος έχει πει. Το πλεονέκτημα της Ελλάδας στον τουρισμό δεν είναι το να πάμε να κάνουμε τη θεωρά της μονάδας κλπ. Όπως είναι στα επιλεγμένα χώρα τα κομμάτια τα οποία μπορεί να δείτε με κουρασία, είτε είναι με θρησκευτικό τουρισμό, είτε με τουρισμό ιστορικό, είτε. Και που μπορεί να πράγμα. Στην παιδεία, στον πολιτισμό. Να έρθω τώρα στο κομμάτι το οποίο ρωτήσατε εσείς και ο προηγουμένος, γιατί ήταν και το κοινό, σε ορισμένους κλάδους σπουδασμών, θα ήταν να έρθει 15% δεν έλεγε από μια μέρα στην άλλη, αλλά έλεγε στο συνδυστήριο. Κοιτάξτε, πολύ καλή την μελέτη λέει ότι αν όλα τα υπόλοιπα πράγματα να μείνουν εκεί που είναι και κάνουν αυτό το πράγμα, τι θα είναι το εφέ. Τώρα, αυτό ήταν, δεν έλεγε δηλαδή ότι αν ξέρω, η ζήτηση περιοριστεί κατά 500%. Δεν υπάρχει τι θα είναι. Λοιπόν, τώρα, τα περί διαφορετικών μεταρρυθμίσεων υπάρχουν μύριες φόρσες. Δεν είναι αυτά που λέει ο Γιώργος προηγουμένως, οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτό είναι το πράγμα. Ότι οι οικονομίες. Λοιπόν, οι κύριες όσες μελέτες, οι οποίες είναι και σε επίπεδο κλάδων και σε επίπεδο χωρών, από τις Βαλτικές του υποκύρωση μέχρι την Τσεχία, από την Γκάνα μέχρι το Ισραήλ, οτιδήποτε είναι το πράγμα, έχουμε και αντιπαραδείγματα. Έχουμε και αντιπαραδείγματα που θα το πω εσύ να μην αναδεχιάσεις, γιατί θέλω να. Χωρών οι οποίες κατέρευσαν την ίδια αναμεταρρύθμιση. Στο κλασικό τρόπο, όσο μια αρχή δίνει. Τέλο πάντων. Αταξιωμένα από τον Δε. Λοιπόν. Το περί Τούρκης και το καθεξής. Να πάω σε ένα άλλο πράγμα που είναι το περί μεταρρύθμιση του Δε. Το ανέφερε ο Γιώργος Παπαδόπουλος προηγουμένως. Όταν λέω για μεταρρυθμίσεις, εννοώ σε όλους τους τομείς. Υπάρχει ένα παραδεινόμενο πολύ σημαντικό στην Ελλάδα ακριβώ και η απελευθέρωση των αγορών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να στη δικαιοσύνη. Από αυτά τα πράγματα που λέω. Η δικαιοσύνη που αναλαμβάνω. Ταχύτητα απορροφή τη δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και μετά, υπάρχουν μεταρρυθμίσει που έχουν ένα χαρακτηριστικό. Φέρουν βάθο χρόνου, όχι όλε. Το καμποτάζ όταν το κάναμε, την επόμενη κιόλα χρονιά είχαμε μία έκρηξη στην κουρασία στην Ελλάδα. Αυτό είχε αμέσω κάποιο οικονομικό αντίκρισμα. Υπάρχουν άλλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχουμε κάνει, οι οποίες δεν θα πάρει ούτε μια γενιά για να τους δούμε. Κλασικότερη από όλες είναι το ασφαλιστικό. Αν πηγαίναμε με το προηγούμενο το ασφαλιστικό σύστημα, οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα μέσα δεν θα έπρεπε ποτέ σύνταξη. Απλά και σύνδεσμα. Εντάξει. Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις είναι στο ενδιάμεσο. Και εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο τον Παπουλάδο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον μέσα στο πλήθος. Δηλαδή πολλά πράγματα που έχουμε κάνει, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε τώρα λόγω της ύφεση. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανακάμπει την οικονομία και θα φανούν πολλά από αυτά τα πράγματα. Δεν γίναμε ξαφνικά ο παράδεισος στην μεταρρύθμιση. Δεν έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό εγώ το πράγμα που ακούω προηγουμένως και τι θα γίνει με τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Να σας δώσω ένα μικρό παραδείγμα για την δικιά μου τη γνώμη. Είναι εξαρτητικός. Παλιότερα επί αλλιώ μνήμης εταιρείας που όλοι θυμόμαστε και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρήχε και το πόσο έκαναν τα εισιτήρια για να πάμε στη Θεσσαλονίκη το συγκεκριμένο και κυρίως το τι μεγάλα ελλείμματα που δημιουργούσαν που κάποιος θα πλήρωνε όλα αυτά. Την περασμένη εβδομάδα πήγα να πω τη μαμά μου στη Θεσσαλονίκη με 53 ευρώ εισιτήριο με επιστροφή. Λιγότερο από ό,τι ήταν τα διόδια. Αν αυτό εγώ το πράγμα δεν απεβατσάνει την ευημερία που σου είπα και για να γυρίσω και στο δικό σου τόπο. Αν δεν μου αφήνει πολύ περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι με τα ίδια λεφτά να αγοράσω πολύ περισσότερα αγαθά κλπ. Πείτε μου τότε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αξίζουν τον κόπο να γίνει. Εγώ νομίζω ότι αξίζει. Δεν το πρόβλημα, δεν το αποσύρει σε εσά. Γι' αυτό αγοράζω στο πόσο χιλιάδε θα λέγαμε για πράγματα. Αυτό που είπα προηγουμένω, ο Γιώργος ο Σταθάκης, γιατί θα αναφερθώ, είναι ακριβώ αυτό εδώ το πράγμα το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό εδώ το πράγμα το ότι μα θα καταστρέψουμε τώρα του γαλακτοπαραγωγού μα. Έτσι φυλάξαμε και του γαλακτοπαραγωγού μα και την ολυμπιακούλα μα και του ταξιτζίδε μα και. Αυτά εδώ τα πράγματα θα τα αφήσει όμω όλα μαζί. Μπορεί να θέσει μία απελευθερία στο αγορό κλπ. Έχουν ένα θεόρατο οικονομικό και κοινωνικό κόστο. Να απελευθερώσουμε τι κατασκευέ, να απελευθερώσουμε άλλα πράγματα. Δεν κοίταξε. Δεν κοίταξε. Το συγκεκριμένο για το Γάλα ήταν ακριβώ αυτό το πράγμα. Αυτό που έγινε με το Ισραήλ. Δεν έλεγα αυτό το πράγμα. Στην Αγγλία που ήμουν τόσα χρόνια
και πρέπει να το δείχνει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Πιστέψτε ότι δεν είναι απαραίτητο. Εγώ άκουσα τα πάντα εδώ πέρα. Άκουσα ότι τα φάρμακα δεν είναι από την θεραστική ουσία την οποία έχουμε. Ήταν αυτό το πληρώσουμε με το κουτί το οποίο έχει από έξω. Θα πρέπει να μα γκντάρουν κανονικότητα. Και άκουγα γιατρούς να βγαίνουν στην τηλεόραση και ανενδίαστα να μου λένε ότι τι λέτε τώρα, τα γεγονότα είναι διαφορετικά από τα κανονικά. Εκεί φτάσαμε. Και κανένα δεν του πήρε και το μια μικρή παρανόηση αυτό που σκέφτηκε πολύ για το βάλω που είναι πρόταση. Δεν είναι το Υπουργείο, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα πράγμα το οποίο ξεκίναγε το περίφημο μελέτη. Πρώτα Τούρκες δεν κάνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο ΩΣΑ κάνει τέτοιες μελέτες για πολλές χώρες και οι χώρες οι οποίες το κάνει δεν είναι οι υπανάπτυκτες, όταν ήμουν εγώ πρόσφατα σε μια. Έτυχε να είμαι εκείνη την ημέρα στον ΩΣΑ, έτυχε την αντίστοιχη δουλειά για την Ολλανδία. Εντάξει. Τώρα, για να φτάσω. Το πρώτο πράγμα το οποίο έλεγε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι ότι δεν υπάρχει σύνδεση που λέτε. Δεν υπάρχει μια συνταγή που θα την κάνει. Και είναι το ότι είχε κάτι μυριάδες, πώς το λένε, recommendations, συστάσεις. Τα ποτήρια να είναι τετράγωνα και όχι τέτοια ή οτιδήποτε. Είναι χιλιάδες τέτοια μικρά πράγματα. Πρέπει να το ψάχνεις ένα-ένα για να τα δει. Πρότεινε για μελέτη όμως δεν έκανε. Έπρεπε να γίνει μελέτη περί ανταγωνιστικότητας και μετά να φέρει την κατάργηση των ρυθμίσεων. Η εκ προημίου έλεγε κατάργηση των ρυθμίσεων όλων για να ανέβει η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το πράγμα. Δείτε, είναι τόσο καθαρό. Τόσο καθαρό. Μάλιστα, οι ίδιοι το λένε μέσα. Συνήθως, από όσο γνωρίζω, είναι αυτές οι περιοριστικές ρυθμίσεις που κάνουν την όθευση στον ανταγωνισμό και στα όλα. Είναι σαν να καθίστε κάτω, βρέστε ό,τι νόμους έχει φτιάξει αυτή τη χώρα και καταργήστε. Όχι, όχι. Να με συγχωρήσει κανένα σα, δεν έγινε έτσι. Έτσι, δεν έγινε έτσι γιατί ένα από αυτού που τη γράφανε ήταν και ένα παλιό μου διδακτορικό συνήθω και ξέρω ακριβώ. Αυτό είναι ειρωνικά. Δεν είναι ειρωνικά. Νομίζω ότι μην μιλήσει από πριν. Αυτά αρκετά είναι. Γενικά σε αυτό το πράγμα που είπα, κάναμε αρκετά πράγματα με τα ρυθμίσει. Αν έχουν πολλά πράγματα να γίνουν, να δούμε ότι πολύ φοβόμαστε το πολιτικό προσωπικό μα δεν έχει καμία απολύτω διάθεση άλλα χώρα. Είναι η μόνη μεταρρύθμιση που θα κάνουμε. Τρομάζει εγώ περισσότερο για το μέλλον. Νίκο, και θα ήθελε και μια τελική τοποθέτηση για να επειδή είπαμε για κατανάλωση. Τρομερό εδώ. Ο ΩΣΑ μιλάει συνέχεια γι' αυτό. Εντάξει, εκεί στις περίφημες μελέτες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και η άλλη έκθεση της Μακίνσεϊ υπήρχε να κάνει για αυτά τα πράγματα θερμή για την πολιτική στο ίδιο πάνω. Είσαι λεωπαραγωγό, σε παίρνει με τις πέτρες. Δηλαδή πρότειναν στην Ελλάδα να ανταγωνιστεί σε τιμή και σε όγκο παραγωγή στην Ισπανία. Στο έχει κάτι. Να σε διακόψω κάτι σαν. Δηλαδή είναι εξωφρενικά πράγματα. Όπου πήγα στην Κρήτη στη Ρεσινία δεν πήρανε. Ό,τι παράγει η Ελλάδα έχει τρομερή διεθνή ζήτηση στα αγροτικά. Ό,τι παράγει. Τρομακτική διεθνή ζήτηση. Με υψηλές τιμές που φάνηκε. Και έρχεται η μελέτη και λέει: φτηνίνετε τα προϊόντα σα. Ανακατέψτε το λάδι. Μην καλάθετε. Τραγικό όμω αυτό που κάνουμε. Συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω και τώρα είναι τραγικό. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή με το ελαιόλαδο μα, παιδιά. Αυτό το περίφημο ελαιόλαδο. Το δίνουμε στην Ιταλία, το παίρνουμε και το δίνουμε σε χαμηλότατες τιμές. Χαμηλότατες τιμές. Αυτό που λέει και η McKinsey. Χαμηλότατες, εξαιρετικές. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο λένε για όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν λένε αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό που είναι στην Ελλάδα είναι πολύ αγορά. Να αναμίξει. Πανάκι, αλλά μπορείς ξανά να αναμίξει. Λέει ότι άμα θέλεις να το μπουκαναμίξεις μέσα στην Ελλάδα, θα το αναμίξεις. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Άλλο είναι αυτό. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άμα έχω ένα μπουκάλι εδώ πέρα και μου λέει αυτό είναι αγνό ελαιόλαδο και αυτό είναι λάδι και λάδι μηχανής μαζί, θέλω να ξέρω τι πληροφορία έχει το καθένα. Από εκεί και μετά, αν θέλω να αγοράσω αφήστε με να το διαλέξω. Φτάνει πια αυτός ο πατερνάκης. Δεν θα συμπάρχω στο σύγχρονο. Να συμπληρώνω την παραγωγή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μερικές φορές οι οικονομολόγοι
ότι σχεδιάζουν και οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι κυρίως φοιτητές του κ. Τσακλόγλου και του κ. Σταθάκη και φτιάχνουν φτηνές, είναι φτηνό εργατικό δυναμικό για πανάκριβες μελέτες, όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι και αξιολογήσεων και λογιστικοί και μελέτες και δίνουν πράγματα τα οποία απέχουν πολύ και από τις κοινωνίες οι οποίες απευθύνονται και δεν έχουν ποτέ και καμία αυτοψία ή καμία έρευνα πεδίου στους παραγωγούς και στο τι συμβαίνει είτε στο ηλαιόλαδο είτε στα διοκομικά. Είναι ασκής επιχάρη. Να κάνουν παιδιά 25 χρονών, 28 χρονών, που παίρνουν 1.000 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε κάτι για κατανάλωση. Πριν από μερικές, 2-3 μήνες, έγινε μια συζήτηση πολύ διάσημη στα διεθνή μίντια μεταξύ του Λάρη Σάμας και του Πολ Κρούγκμαν, όπου συμφώνησε για κάποια στιγμή ο Κρούγκμαν με τον μεγάλο του ακαδημαϊκό αντίπαλο Λάρη Σάμας στις θεατρικές του προβλέψεις γιατί θα γίνει παγκόσμια οικονομία. Ο Λάρη Σάμας ήταν αρχιτέκτονας της αμερικανικής επεκτάσεως και ασυνοσίας επί πολλά χρόνια, κορυφαίες θέσεις. Εκεί ο Πολ Κρούγκμαν είπε ότι ναι, συμφωνώ επιτέλους με τον Λάρη Σάμας και όταν τον ρώτησαν κάτι για την ανάπτυξη, είπε πολύ πραγματιστής ότι ναι, ανάπτυξη είναι καλό να υπάρχει με παραγωγή, επενδύσεις και πρόοδο. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει μόνο με κατανάλωση, ας υπάρχει μόνο με κατανάλωση. Στην περίπτωση της Ελλάδος, όπου έχουμε πέσει σε μια δημιουργία τρομακτικής πιεστικής προσφοράς, ενώ η ζήτηση όχι πεθαίνει, είναι αμελική. Θα έπρεπε σε κάποιο πρώτο χρόνο, οικονομολογήστε και πείτε το, αν μπορούσε να τονώσεις έστω και τη ζήτηση με κάποιο τρόπο, ακόμη και δίνοντας μια δεκατούτη σύνταξη, σαν και αυτό που εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας, υπολογίζοντας ότι αυτό το πράγμα θα επιστρέψει τάχιστα. Εμπειρικά μιλώντας, χωρίς καμία οικονομετρία στο μυαλό μου, σκέφτομαι ότι τώρα μεγαλώσαν τα παιδιά μου. Όλη η σύνταξη των παππούδων πήγαινε στα υπόλοιπα και πήγαινε απευθείας στη ζήτηση. Όταν δεν έχεις καμία ζήτηση, αν μπορείς μέσω της κατανάλωσης να πετύχεις μια θέρμανση, ίσως να ωφέλιτος. Σε μια κοινωνική ερώτηση που απευθύνει την κατανάλωση. Για τι κύριε Συντάκη, για iPhone και για κινέζικα προϊόντα. Όχι, αυτό είναι. Αυτό... Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι η συνταγή για την Αμερικάνικη οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να το πω. Εντάξει, δεν μπορούμε να τυπώσουμε καν χρήμα. Δεν μπορούμε καν να παράγουμε πληθωρισμό. Είμαστε καταδικασμένοι στον υποπληθωρισμό. Από πληθωρισμό είμαστε 2,4. Είμαστε κλωμοδίνα σε αποπληθωρισμό. Δεν το ξεχνάω. Μια χαρά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνανε στεγαστικά δάνεια του τα χάριζαν ο πληθωρισμός. Αλλά κανείς άλλος δεν έπαιρνε δάνειο. Όχι, εδώ είναι μια άλλη συζήτηση για τις επενδύσεις. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όποιος θέλει να κάνει να αναλάβει ένα αυτοκινητό δρόμο, είναι και ένα σοβαρό στην προστασία τη που θέλει να κάνει μια επένδυση στο μέταλλο, στα χημικά, στα φάρμακα, σε τομείς που έχουμε κάποια αξιόλογα. Όλοι το κάνουν. Δεν δυσκολεύεται. Αυτός που είναι μεγάλος επενδυτής και θέλει να ρίξει χρήμα στη χώρα, διευκολύνεται πολλαπλώς και από το νομικό πλαίσιο και από τις κυβερνήσεις απευθείας. Μην γελιόμαστε. Αυτός που μπορεί να δυσκολεύεται είναι αυτός που θέλει να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση και είτε δεν έχει τον τρόπο να παρακάμψει μερικά πράγματα, όλοι άλλοι ανοίγουν επιχείρησεις. Δηλαδή όλες αυτές οι επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα πώς έχουν ανοίξει, παρανόμο του προηγούμενου. Υπάρχει, δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν είναι όλα παράνομα και δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι συμπάπη. Είπαμε προηγουμένως ότι και στο τελευταίο είναι αν αξίζαμε το επίπεδο ζωής που απολαμβάναμε στη μεταπολεμική περίοδο και ακόμη και στην περίοδο της ασωτείας. Την περίοδο του χρηματιστηρίου, ας πούμε, ή μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τις φενάκες, τις οποίες κάποιοι τις καλλιέργησαν και κάποιοι κέρδισαν πολλά λεφτά από αυτή. Νομίζω ότι το αξίζαμε. Με ποια έννοια, εγώ είμαι baby boomer. Οι γονείς μου, για να μου κληρονομήσουν ένα σπίτι, το οποίο εγώ δυσκολεύομαι να το συντηρήσω πλέον πληρώνοντας τους φόρους του, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Δούλεψαν χωρίς ασφάλιση, κατόρθωσαν να πάρουν συντάξεις σε απίθανες ηλικίες, δουλεύοντας σε πολύ σκληρές συνθήκες. Έχτισαν μια χώρα, κακά στραβά έχτισαν, με πολυκατοικίες, με άσχημη ριμποτομία, με πράγματα που δεν μας αρέσουν μας αισθητικά,
αλλά το ΦΙΑΠΑ ανέβασαν το επίπεδο ζωής. Έφτιαξαν μαζί και σχολεία, έφτιαξαν νοσοκομεία. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, η γενίκευση της δωρεάν παιδείας στην ανώτερη εκπαίδευση και η γενίκευση της, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το Παπαμίτσο κτλ. Άλλαξε τις ταξικότητες στην χώρα. Η Μεσαία Ελλάδα είναι αυτή που κυβέρνησε τα τελευταία 40-50 χρόνια με όλα τα λάθη και τις τραγωδίες που μπορεί να έχουν συμβεί, αλλά και με όλη τη δυνατότητα να είμαστε εδώ και να μιλάμε. Αλλιώς, σας παραπέμπω στην έκθεση πότε. Την έχει σχολιάσει ο Γιώργος Σταδέκης σε βιβλίο του και με κάτι Ψαλιδόπουλος ερευνά ακόμη. Τι γινότανε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι με πολλά λεφτά και είδανε ποιοι πέραν τα λεφτά. Έχει πετύχει η Ελλάδα πράγματα στη μεταπολεμική περίοδο, πάρα πολλά πράγματα και στο πολιτικό πεδίο και στο κοινωνικό πεδίο και στο πολιτικό στο πολιτισμό. Είναι άλλος ο Έλληνας, ο πάμφτωχος που δεν τολμούσε να σηκώσει το βλέμμα του να δει τον αφέτη από τον κάμπο της Λάρισας μέχρι τα καπνεργοστάσια και μέχρι τις γειτονιές των Αθηνών και άλλος ο Έλληνας τώρα που βγάζει γλώσσα σε όλους. Για καλό και για κακό. Για καλό και για κακό. Δεν μιλάμε για το 1950 όμως. Ναι, κοιτάξτε, επειδή οι άνθρωποι που δέχονται την ευθύνη της κρίσης, τη διαχείρισή τους, είναι άνθρωποι baby boomer, που είναι 40-50, 60-50, αυτοί που είναι στην κορυφή και της εξουσιαστικής πυραμίδας και της γνωσιακής πυραμίδας, αυτοί δεν έχουν υποφέρει στη ζωή τους. Αυτοί καβάλισαν όλο το κύμα της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ευημερίας και αισιοδοξίας. Είναι το μυαλό τους ποτισμένο με αισιοδοξία και τη διαρκή πρόοδο. Εμείς πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα, να δούμε ότι πετύχαμε μερικά πράγματα. Και ναι, τώρα, το 2014, σε αυτή την Ελλάδα, όπου συμβαίνει κατά τη γνώμη μου πλιάτσικο επί ερυπείο, να δούμε ότι ναι, όλη αυτή η υπόσχεση της διαρκούς κατανάλωσης και της διαρκούς επέκτασης ήταν ασύμβατη με τη δημοκρατία, με τον πολιτισμό μας. Και πράγματα τα οποία είπαν κάποια χρόνια πριν διάφοροι φιλόσοφοι και πολιτικοί, από τον Καστοριάδη μέχρι τον Μπερλινγκουέρ, για ένα είδος πολιτισμένης εγκράτειας και όχι ξεχυλώματος. Όχι για να αγοράζεις φτηνά κινέζικα στα Walmart και στα Lidl να ξεπουλήσεις την ελευθερία σου ή τον έλεγχο πάνω στους όρους της ζωής σου. Να είναι αυτό το ακριβώς το οποίο πρέπει να ξαναφέρεις τη δημόσια συζήτηση δραστικά και με όρους επίγοντος, όχι μόνο η αριστερά που μπορεί να είναι στην δεινή θέση για την ιστορική ευκαιρία να σχηματίσει η κυβέρνηση αύριο, αλλά όλοι οι δημοκράτες μοιάζονται για τις βασικές αρχές της γαλλικής και της αμερικανικής και της ελληνικής επανάστασης. Είναι η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη. Τόσο απλά πράγματα. Αυτό διακυβεύεται τώρα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Στατάκη για το γάλα. Στον γάλα, μπορώ. Ως νοικοκυρά, μπορώ. Είμαστε ούσιοι ότι θέλουμε άλλες 300.000 τόνους γάλα στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Στατάκης πρέπει να πει. Νομίζω να το πληρώσουμε. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες.